Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσοχρόνο πιπίνων καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρια και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα αναχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μια παρασκευιάτικη ζουμουσάδα! Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, τσάτς στο μικρόφωνο, η άφητο μπουτσουνάρα μου και όλοι σας εκεί πέρα έξω. Ανοίξαμε και το μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας στην ομάδα, στην αφάνκατε, στην αβάνγκαρτ, εκεί που είναι η κρέμ de la κρέμ. Μέσα στο μπλιμπλίκι, στο μαποτεύτερο, στο πρόσωπο βιβλίο, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μπουκάρετε! Θα συζητήσουμε τι έγινε χθες, τι δεν έγινε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά τις 8.30, να τα πούμε αντάμα. Να θυμίσω ότι η Electronet Παβουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με στεγνοτήρια πίτσος, εξαιρετική τεχνολογία, πολύ μεγάλο όνομα και έτσι έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με στεγνοτήρια πίτσος και όχι μόνο. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, τα πάντα, κινητό, smartphone, tablet, πλυντήριο, ψυγείο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι ποθεί η καρδιά σας. Και βέβαια και κλιματιστικά και κουζίνες και τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της πόλης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Πάνω από 50 χρόνια προσφορά στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Να θυμίσω ότι το πιο φρέσκο, το πιο νόστιμο, το πιο εκλεκτό ψάρι σας οδηγεί σε δύο μαγαζάρες στο Αιγαίον και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρόκαστρο 69-56-66. Πέρα από το delivery, την deliveryά, πέρα από το ΠΚΕΦΕ που τα παίρνετε και φεύγετε άμα θέλετε, υπάρχει υπέροχος χώρος εστιατορίου και στα δύο μαγαζιά, εκεί όπου μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε με την παρέα σας καταπληκτικούς ουζομεβέζες. Τσιπουροκατάσταση, υπέροχα, 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 υπέροχα πράγματα και στα δύο καταστήματα στο Αιγαίον. Φυσικά για γλυκάρες, για παγωτάρες, για τουρτάρες, για ψωμάρες, Νικολαίδης από το Ζαχαροπλαστείο, Καραουρίκη Δημητρίου 237 και 163 εκεί υπέροχα πράγματα και στις τούρτες ό,τι απεικόνηση θέλετε. Και βέβαια, μην ξεχνάτε Τσαντεκίδης, αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Κάντε μια βόλτα να δείτε το στόλο που έχει εκεί ο Χάρης και θα με θυμηθείτε απέναντι τα τζάμπο στο Ρεόκαστρο. Εξαιρετικά πράγματα και επαγγελματικά. Είδαμε χθες το μάτς. Για μία ακόμα φορά χάσαμε βαθμούς, πετάξαμε βαθμούς. Το πρώτο ημίχρονο είναι πραγματικά απογοητευτικό. Όχι ότι στο δεύτερο μας βγήκαν τα μάτια, αλλά πρέπει να δούμε 2-3 πραγματάκια οπωσδήποτε. Το ένα είναι γιατί δημιουργούμε τόσες ευκαιρίες, 18-19, και η μπάλα δεν πηγαίνει μέσα. Ας πούμε ότι το θετικό είναι ότι τις δημιουργούμε τις ευκαιρίες, γιατί χωρίς να δημιουργείς δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις στον γκολ. Το αρνητικό όμως και σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση, όπως και στο μάτς με την ΑΕΧ, δεν γίνεται να δημιουργούμε 10, 15, 18, 17, 16 ευκαιρίες και να βάζουμε ένα γκολ μόνο. Η αναλογία δηλαδή, και μαθηματικά να το δείτε, και στατιστικά να το δείτε, δεν μας βοηθάει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε 15 ευκαιρίες για να βάλουμε ένα γκολ. Άρα 30 ευκαιρίες για να βάλουμε 2. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα πού, θα μου πείτε πού οφείλεται. Στο άγχος των καινούριων παιχτών, στο άγχος του Τσόλακ να ξεκλειδώσει, στο πώς η ομάδα φτάνει στο γκολ, στο αν παίζει με έναν επιθετικό, στο αν παίζει με δύο, στο αν παίζει με συγκεκριμένους αντιπάλους με τρεις αμυντικούς, στο αν παίζει με 3-5-2, αυτά είναι, μπορούμε να λέμε ώρες. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι εμφάνιση σαν το πρώτο ημίχρονο δεν πρέπει, δεν ξέρω τι, βγήκε ο Φερέιρα και είπε κοιμόμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Οκ. Το θέμα είναι γιατί κοιμόμασταν. Και αν υπάρχει ευθύνη στους παίχτες,
που βγήκαν έτσι, υπάρχει ευθύνη και σε σένα που είσαι ο προπονητής που δεν επιτρέπεται να αφήσεις τους παίκτες να βγουν έτσι. Αυτό γιατί το λέμε κάθε φορά, ρε παιδιά. Χάσαμε ένα ημίχρονο. Γιατί να το χάσουμε δηλαδή το ημίχρονο? Γιατί να μην είμαστε από το πρώτο λεπτό έτοιμοι? Και επειδή η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί, γιατί να μην παίζουμε κάθε φορά όπως παίξαμε, ας πούμε, με την Μπεσίκτας? Με την Μπεσίκτας χάσαμε κανένα ημίχρονο? Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα ο αντίπαλος. Ή με την Μπενφίκα το ίδιο. Δηλαδή από την αρχή, δεν ξέρω αν χθες υποτιμήθηκε ο αντίπαλος. Έλα μωρέ, εντάξει, μια κυπριακή ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λάθος. Και από τους ποδοσφαιριστές, αν νομίζουν ότι μόνο με τη φανέλα, το λέγαμε χθες, ότι το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Έρχονται και οι Κύπροι και θέλουν να πούνε ότι πήγα και πήρα κάτι μέσα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτή, το είδαμε, έτσι. Και με μια μισή ευκαιρία πάλι, όπως και στο μάτς, γιατί είναι πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια, αν και με την ΑΕΧ ήταν πολύ καλύτερη εμφάνιση και στα δύο ημίχρονα, καμία σχέση με χθες. Εχθές το δεύτερο η ομάδα ανέβασε κάπως την απόδοσή της στο δεύτερο και δημιούργησε τις ευκαιρίες, αλλά νιώθεις ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, νιώθεις ότι υπάρχει άγχος, νιώθεις ότι το βλέπεις, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις, ότι φτάνεις μεν εκεί, αλλά με έναν τρόπο που στο τέλος δεν έχει αποτέλεσμα. Θα είναι από τα πλάγια, θα είναι από τον άξονα, θα είναι. Τώρα, κάθε φορά που έρχεται ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ευχάριστο, που είναι αποτυχία είναι στην ουσία, είναι γκέλα οι δύο πεταμένοι βαθμοί, δεν ξέρω κατά πόσο το διπλό που κάνει η Γρανάδα ανέλπιστο κατ' εμέ μέσα στην Eindhoven βοηθάει ή δυσχεραίνει την κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθούσα και χθες μετά το μάτς να σκεφτώ, θέλαμε εμείς που έχασε η Eindhoven και πήρε βαθμούς Γρανάδα, ή μας συνέφερε και εκεί ένα χ, μάλλον μας συνέφερε και εκεί μια ισοπαλία. Διότι εμείς χθες πήραμε με ένα βαθμό, χάσαμε δύο. Η Γρανάδα πήρε τρεις κατευθείαν. Θα μου πεις η Eindhoven έχει μηδέν. Ναι, απλά την Eindhoven την περιμένεις να επανέλθει. Και είναι το φαβορί. Παρά την ήττα χθες εντός έδρας. Τώρα θα πάμε να παίξουμε μέσα στη Γρανάδα. Τώρα, γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει ο προπονητής, τον οποίο είμαστε εδώ να επενέσουμε όταν κάνει αυτά που πρέπει και όταν δεν κάνει αυτά που πρέπει να ασκήσουμε κριτική, είτε αρέσει στη μία πλευρά που είναι full Ferreira και λένε Αμπέλ, λέω και κλαίω ας πούμε και αυτός είναι και κανένας άλλος, είτε η άλλη πλευρά που δεν θέλει ούτε ζωγραφιστό να τον βλέπει και δεν θέλει να ακούει το όνομα. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε φορά είτε με τους μεν είτε με τους δε ή να αλλάζουμε σαν ιαλοκαθαριστήρας. Είπαμε, αυτός είναι τώρα, θα δούμε τι μπορεί να δώσει, θα δούμε πώς θα παρουσιάσει την ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα. Αυτό που εγώ θα πω, αν μπορούσα, αν μου επιτρεπόταν να δώσω μία συμβουλή, είναι προσπάθησε λίγο να ανοίξεις τον ορίζοντα και να δεις και εναλλακτικές. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σου βγαίνει πλέον ή όταν βλέπεις ότι απέναντι είναι ένας αντίπαλος που θα κλειστεί, που θα κάνει ταμπούρι, βρες ένα τρόπο να προσαρμοστείς σε αυτό. Το καταλαβαίνουμε ότι νιώθεις μια ασφάλεια με αυτό το σύστημα, αλλά βλέπεις ότι μπροστά, ναι μεν δημιουργούνται, αλλά ίσως με τους δύο επιθετικούς, δεν ξέρω. Θα βοηθήσει ο Σφιντέρσκι τον Τζόλακ και ο Τζόλακ τον Σφιντέρσκι ή ο Κούτσια στον Τζόλι ή ο Τζόλι, δεν ξέρω. Πρέπει πάντως, επειδή ακόμα είναι σχετικά νωρίς, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Τώρα οι υποστηρικτές του Φερέρα λένε, τι θα κάνουμε δηλαδή, δημιούργησε η ομάδα 15 ευκαιρίες. Να μην αντιβάλει μόνος του γκολ, όχι. Δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το ότι φτάνουμε μπροστά και ότι έχουμε τόσες ευκαιρίες. Ούτε όμως είναι και μαθηματικά το ποδόσφαιρο για να λέμε ότι ξέρεις κάτι, τόσες ευκαιρίες, τόση κατοχή, εντάξει. Και στον πόλεμο είχαμε κατοχή, αλλά δεν έπαιζε κανένας μπάλα. Πρέπει λοιπόν να βρουν και μεταξύ τους οι καινούργοι παίκτες
τα πατήματα και τη χημεία, πρέπει ο προπονητής να βοηθήσει την ομάδα με το να προσαρμόζεται κατά τη δική μου άποψη. Εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε μυαλοπόλης, ούτε τίποτα. Λέω αυτό που σκέφτομαι. Δηλαδή βλέπεις, αυτό με τον Εσίτη είναι για συγκεκριμένα παιχνίδια. Θα μου πεις δεν έχω τον Κατουρί, δεν μου πήραν εξάρι, όλα δεκτά. Μπορείς όμως να το αλλάξεις. Μπορείς. Το υλικό είναι εξαιρετικό, παιδιά. Εμένα και εχθές αυτός ο Μουρκ μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πάλι σκοράρει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Τρέχει, μοιράζει, βλέπω η μπάλα από το αριστερό του πόδι φεύγει μυρογνωμόνιο. Δεν έχουμε δηλαδή, σκέψω ότι αυτός εδώ δεν καλά καλά άμα τον πες μου τα ονόματα των συμπαικτών σου. Δεν νομίζω ότι τους ξέρει. Παρ' όλα αυτά, όπως και ο Σβάμπ, έδειξε γρήγορη προσαρμογή. Έχεις λοιπόν το υλικό, εσύ έχεις φτιάξει αυτή την ομάδα, Αμπέλ Φερέιρα, βρες τρόπους, βρες εναλλακτικές. Βλέπεις ας πούμε τι, ότι πνίγεται ο Τσόλακ από το άγχος του. Το φωνάζει αυτό με κάθε τρόπο, κραυγάζει ότι παιδιά έχω, με λυγίζει το άγχος, δεν μπορώ, πρέπει να βάλω γκολ, πρέπει να βάλω γκολ. Οκ. Βοήθησε τον λίγο ίσως σε μάτς με ισχνούς αντιπάλους, βάλ του έναν δεύτερο επιθετικό δίπλα. Παίξε μαζί του περισσότερο ας πούμε, τροφοδότησέ τον. Είδατε ότι επίσης όσες φορές η ομάδα έπαιξε κάθετα την μπάλα με τον Ζιβκοβιτς, με τον Μουρκ, με τον Σβάπ, όσες φορές η μπάλα ήταν κάτω, κάναμε πραγματάκια. Τώρα, εγώ να βγω και να σου πω παίξε 3-5-2, παίξε 4-4-2, παίξε... Δεν είναι. Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Να αλλάξει η εικόνα αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, να μην το ξαναδούμε. Βρες τι έφταιξε και ήμασταν έτσι. Λες, ναι, κοιμόταν οι παίκτες, κοιμόταν οι παίκτες. Καταρχήν, δίνεις τους παίκτες, τους κάνεις τους παίκτες, να λες, κοιμόντουσαν οι παίκτες. Μπορείς να τους το πεις κατηδίαν. Μετά, ότι παιδιά, κοιμηθήκατε στο πρώτο ημίχρονο. Βρες έναν τρόπο λοιπόν να αφυπνίσεις τους παίκτες, να μην παρουσιάζονται έτσι. Βρες έναν τρόπο να είναι άλλο το πρόσωπο. Βρες έναν τρόπο αυτή την δημιουργία που την πιστώνεσαι το ότι η ομάδα δημιουργεί τόσες ευκαιρίες. Βεβαίως, δεν θέλω να είμαστε μονόμπαντοι, παιδιά. Να λέμε τα άσχημα, θα λέμε και τα καλά. Το ότι η ομάδα δημιουργεί τόσες ευκαιρίες είναι στα υπέρ της. Όμως, δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε 15 τελικές, 17-18 και να βάζουμε ένα γκολ. Τρώμε και ένα γκολ κοροϊδίστικο πίσω, δηλαδή και εχθές και με την ΑΕΚ, πόσες ευκαιρίες έκαναν οι αντίπαλοι. Δηλαδή και με την ΑΕΚ και χθες το ποσοστό ήταν 15-2 σε ευκαιρίες. 18-1. Η ΑΕΚ κάνει μία ευκαιρία, την κάνει γκολ και άλλη μισή. Εχθές η Κύπροι λες και παγώσαν όλοι στον γκολ, χάνουν τον παίχτη και ανενόχλητος σκοράρει λάθος από όλους. Και από τα πλάγια και από τα στόπερ και από παντού. Λάθος, τον χάνει τον παίχτη. Και μετά κάνουν άλλη μία ευκαιρία που τη βγάζει ο Ζίφκοβιτς. Και μπράβο στο παλικάρι στο τέτα τέτ, γιατί θα είχαμε άλλα να λέμε σήμερα. Πρέπει λοιπόν να καθίσουν και να βρουν έναν τρόπο πώς αυτά τα πράγματα που δημιουργούν μπροστά με πολύ λιγότερες τελικές θα τα κάνουν γκολ. Η απορία βέβαια και η ερώτηση είναι αν είχα τον Μπρίγιοβιτς ή αν είχα έναν Μπρίγιοβιτς, δεν θα τα έκανα γκολ. Πιθανώς και να τα έκανα. Τώρα όμως πρέπει να συζητήσουμε με αυτούς που είναι εδώ. Το να λέμε αν ήμουνα με την Ειρήνα Σάικ θα περνούσα τέλεια, βεβαίως θα το πούμε. Και μπορεί κάποτε να τα είχαμε την Ειρήνα Σάικ. Τώρα δεν την έχω πια. Θα κοιτάξω να δω πώς θα περάσω με αυτή που είμαι. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα πρέπει σε πρώτη φάση να αποσυμπιεστεί ο άνθρωπος που φέραμε για αυτή τη δουλειά και που την έκανε αυτή τη δουλειά εκεί που έπαιζε. Και μιλάω για τον Αντώνιο Τσόλακ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει ψυχολογία ο επιθετικός. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να νιώθει γεμάτος με αυτοπεποίθηση. Έχουμε πει πολλές φορές η πιο αδυσόπιτη θέση στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τους αριθμούς είναι ο επιθετικός. Διότι ό,τι και να κάνει θα μαρκάρει, θα διεκδικήσει, θα φάει κλωτσιές, θα δώσει
πάσες, θα ανοίξει διαδρόμους, θα παλέψει, ναι, βέβαια, όλα αυτά καλά. Θα μπασάρει όλα, 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 οκ. Okay. Στο τέλος, το αμήλικτο ερώτημα είναι πόσα. Μα ξέρεις, ρε άνθρωπε, πόσα. Το πόσα. Όσο αμήλικτη είναι η θέση του τερματοφύλακα που το λάθος του, η γκέλα του, κατά πάσα πιθανότητα κοστίζει γκολ αμέσως, ζει με αυτό το τέρμα, ζει με αυτό ο goalkeeper, έτσι έχει από μικρό παιδί μάθει, ότι άμα κάνει λάθος αυτός, γεια σας, κατά πάσα πιθανότητα είναι μοιραίο. Το ίδιο όμως γνωρίζει και ο επιθετικός που το center for τρέφεται με τα γκολ, είναι το οξυγόνο του και αν δεν πετύχει γκολ ασφικτιά. Νιώθει ότι κλείνουν οι διάδρομοι για να μπορέσει να πάρει οξυγόνο. Είναι σαν να κλείνουμε τους αεραγωγούς, σαν να κλείνουμε τα παράθυρα, ταμπουρώνουμε το μέρος και αρχίζει και ασφικτιά. Φαίνεται αυτό σκηνής του Τσόλακ, που εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όταν πάρει μπρος θα δούμε πολλά γκολ από αυτόν και σ' ακούγομαι περίεργος τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προσάψουμε στο παιδί ότι δεν τρέχει, δεν πασχίζει, δεν προσπαθεί. Δεν είναι αυτό. Φωνάζει όμως προς πάσα κατεύθυνση, έχω αυτό το άγχος, έχω οπωσδήποτε στο μυαλό μου να βάλω το πρώτο γκολ για να πάρω μπρος. Άρα, γενικό συμπέρασμα δικό μου. Έτσι, όπως είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οποιοςδήποτε προσπαθήσει να το ομορφύνει αυτό ή να το εξοραίσει, νομίζω ότι κάνει λάθος. Με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου, μπορείς να πεις ότι ναι μεν δημιουργώ, αλλά ένα άλλο ζήτημα που έχω εγώ την απορία είναι οι αλλαγές. Δηλαδή παράδειγμα, okay, ο Εσίτη βλέπεις ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το παιδί και από αυτόν δεν έχουμε κάποιο παράπονο ότι δεν θέλει ή ότι δεν προσπαθεί ή ότι απλά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με αντιπάλους μικρότερης δυναμικότητας. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που αγωνίζεται. Άρα εκεί ίσως το ξέρουμε, το φωνάζει ο άνθρωπος και ποτέ δεν είπε ότι ξέρεις εγώ πάνω μου θα βασιστείς για να δημιουργήσεις. Για να πάρεις το χώρο του κέντρου, για να τρέξει μπάλα, για να είμαι παραγωγικός. Δεν το είπε ποτέ. Το θέμα είναι εσύ που φτιάχνεις την εντεκάδα, εσύ που είσαι ο προπονητής. Θα τον βάλεις σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ πάλι θα υπάρξει βέβαια ο αντίλογος που λέει μα δεν είχε τον Ελκαντούρη. Μα ο Νινούα δεν είναι ακόμα έτοιμος. Βεβαίως. Το Τσιγκάρα, ας πούμε, εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι. Μήπως όπως εμπιστεύτηκε στον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη και σε έβγαλα ένα προπρόσωπο, θα πρέπει να δώσει και σε αυτό το παιδί που θα έχει τουλάχιστον τρεξίματα και θα έχει, ας πούμε, μια ορμή, ένα πάθος. Δεν ξέρω, απορίες εκφράζω, ρε παιδιά. Δυνατά σκέφτομαι. Φωναχτά. Βλέπεις λοιπόν ότι κάποια πράγματα δεν βγαίνουν. Μη διστάζεις να τα αλλάξεις, μη διστάζεις να προσαρμοστείς ανάλογα με το κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή προς τον προπονητή. Αν μπορώ, εγώ ρε παιδί μου έτσι, ένας που μιλάει, ένας ραδιοφωνατζής, ένας περίεργος. Δες τι υπάρχει απέναντι, δες πώς είναι ο αντίπαλος και μη λες ότι εγώ αυτό παίζω. Τέλος τώρα, αυτό θα παίξω και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Χθες πολύ ήθελα να δούμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε στα μάτς με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα. Ευρωπαϊκά μάτς με πολύ πιο δυνατό αντίπαλο από το χθεσινό. Δεν τον είδαμε. Θα μου πεις, είναι άλλη ομάδα τώρα και θα μου πείτε ότι δεν είχα ούτε τον Μπέλκα ούτε τον Καντουρί, βεβαίως. Το ξέρουμε αυτό. Το να καθόμαστε και να μυρολογάμε για αυτούς που φύγαμε ή για αυτούς που δεν έχουμε, παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Το θέμα είναι με αυτούς που έχουμε και δεν είναι σε καμία περίπτωση αμεληταίο το ρόστερ. Είμαι κάθετο σε αυτό ότι έχουμε παίχτες ποιότητας, έχουμε ρόστερ ποιότητας. Και το θέμα είναι να τους χρησιμοποιήσει έτσι όπως πρέπει, να είναι πιο προσαρμοστικός ανάλογα με το τι έχει απέναντί του και από εκεί και πέρα
να γίνει η ομάδα πιο αποτελεσματική. Δεν ξέρω πού τελειώνει του προπονητή εκεί ο ρόλος στο να βάλει ο επιθετικός την μπάλα στα δίχτυα. Μα θα είναι ψυχολογικός ο τρόπος να πιάσει, να τον εψυχώσει, να το πει εμπιστεύομαι, μη μασάς, μην αγχώνεσαι, θα έρθουν και τα γκολ. Εσύ είσαι το βασικό φορ, μην αγχώνεσαι για τίποτα, θα είναι ψυχολογικός ο τρόπος. Θα είναι μέσω συστήματος, μέσα από τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Να προσαρμόσεις λίγο το παιχνίδι σου και επάνω στον επιθετικό, να του βάλεις έναν δεύτερο δίπλα, δεν ξέρω. Ερωτήσεις, απορίες εκφράζω που τις είχα την ώρα του μάτς και σας τις λέω και φωναχτά μέσα από την εκπομπή μας. Βλέπεις όμως ότι δεν βγαίνουν μερικά πράγματα. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν βγαίνουν. Άρα βρίσκεις τρόπο, και αυτό είναι ένα γενικό θεώρημα και το λέγαμε για όλους. Το λέγαμε για τον Λουτσέσκου, το λέγαμε για τον Σάντος, για τον Μπόλωνη, για τον Άγγελο, για όλους. Όταν κάτι βλέπεις ότι δεν κολλάει ή ότι αν βλέπεις ότι κάτι δεν προχωράει ή κάπου έχει κάποιο θέμα, μην εμείνεις σε αυτό. Μην επιμείνεις σε κάτι που επειδή είναι δικό σου δεν θα πρέπει να το αλλάξεις. Ο μάγκας, ο ξύπνιος, ο ανοιχτόμυαλος φαίνεται όταν αυτό που έχει στο μυαλό του το προσαρμόζει και ανάλογα, όχι τι θα σου πούμε εμείς. Δεν κάνεις αυτό που θα πει ο κόσμος ή που θα πει ο ένας και ο άλλος. Εσύ που είναι η δουλειά σου, βρες ένα τρόπο λοιπόν να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα, να είναι πιο προσαρμοστικό ανάλογα με την περίπτωση, δοκίμασε και άλλα πράγματα. Δες τώρα, προστέθηκε ας πούμε ένα εργαλείο στη μηχανή που εμένα μου κάνει κλικ. Δεν ξέρω τι θα δείξει, είπα ματάκι χορταράκι, αλλά αυτός ο Μουρκ μου δείχνει ότι μου δείχνει πράγματα. Δες λίγο μήπως μπορεί να είναι και ο Μουρκ, αλλά να είναι και ο Τζόλης εκεί. Μήπως μπορούμε να παίξουμε με εξτρέμ τώρα που έχουμε και έναν δύο σημαντικούς παίχτες επιπλέον. Μήπως μπορούμε να παίξουμε με δεκάρι, να παίξουμε με εξτρέμ. Απορίες ρωτάω τώρα, εγώ που είμαι ο Αδαΐς ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πείτε ότι είμαι άσχετος. Μήπως δεν χρειάζεται σε όλα τα μάτς να έχεις δύο αμυντικά χαφ, μπορεί να έχεις ένα. Ή μήπως δεν χρειάζεται σε όλα τα μάτς να έχεις τρεις αμυντικούς και θα μπορείς να παίξεις ένα 4-4-2 ή ένα, αν θες τόσο πολύ με τρεις, ένα 3-5-2. Τέλος πάντων, μην μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα προπονητικής ας πούμε φιλοσοφίας. Αλλά λέμε ότι δες λίγο, γιατί έχεις υλικό, έχεις στα χέρια σου εργαλεία για να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα. Και επειδή ακόμα είναι σχετικά νωρίς και δεν έχει χαθεί κάτι, το λέμε για να προλάβουμε άλλες ήττες, να προλάβουμε άλλους χαμένους βαθμούς, μήπως μετά χαθεί το τρένο. Και το λέμε πάντα με αγάπη, ούτε με απαξίωση, ούτε με ευτελισμό. Τώρα στο ερώτημα που έχουμε κάθε φορά που κάνουμε την κουβέντα για τον προπονητή. Ούτε φίλος μας είναι, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αβάντα ή αγιογραφίες στον καθένα, σε κανέναν. Και πέρσι τον κάναμε δαντέλα. Εγώ προσωπικά πέρσι ήμουνα... γιατί αυτό που έβλεπα θεωρούσα ότι είχε μεγάλη ευθύνη. Φέτος εκεί που είδαμε πράγματα από αυτόν τα είπαμε και είπαμε μπράβο. Όταν θα βλέπουμε λάθη θα τα λέμε. Αυτή είναι η θέση μας. Το αν κάνει ή όχι ο προπονητής, θέλετε, άμα σας πω εγώ, δεν κάνει αυτός, δεν πάμε πουθενά. Δεν κάνει ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Πώς το λένε, φαίνεται ότι δεν μπορεί. Και, ή άμα σας πω ότι όχι, αυτός είναι και κάνει. Θα δείξει παιδιά από το πώς η ομάδα θα προχωρήσει, θα δείξει από το η ομάδα πώς θα παρουσιάζεται, τι συγκομιδή θα έχει. Τι να σας πω, να το παίξουμε δηλαδή προπέτες, προφήτες για το πώς θα είναι η ομάδα. Αν στρώσει, αν αποκτήσουν ομοιογένεια καινούργοι, αν μετουσιωθούν οι ευκαιρίες σε γκολ, αν είναι και αυτός αποφύγει κάποια κολλήματα και προσαρμοστεί ανάλογα με την κατάσταση και το στρώσει, μάγκας θα είναι, μπράβο θα του πούμε. Αν εμείνει σε κάποια πράγματα που δεν του βγαίνουν, αλλά μόνο και μόνο από εγωισμό θα πει όχι εγώ αυτό θα κάνω, τότε θα γίνει ο Πορτογάλος Τούντορ. Και θα χάσει μια τεράστια ευκαιρία
που του δόθηκε φέτος παρά την περσινή κακή παρουσία, στην οποία είχε και αυτός, δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτός, το λέγαμε συνέχεια, θα χάσει αυτή την ευκαιρία και θα ψάχνουμε προπονητή μες στη χρονιά. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ένα πράγμα όμως που δεν μπορώ να χωνέψω είναι ότι υπάρχει μερίδα κόσμου που θέλει η ομάδα να χάσει, να αποτύχει για να φύγει αυτός. Δεν μπορώ αυτό να το πω. Όσο και αν για μένα δεν είναι, ρε παιδί, δεν τρελαίνομαι. Είπαμε όμως, αυτός είναι και πρέπει να δούμε τι θα παρουσιάσει και μην πριονίζουμε μόνοι μας την καρέκλα μας, μην βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας από την αρχή. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει εσαΐ ασυλία και ότι ό,τι και να κάνει, όχι παιδιά, αυτός και δεν τον πειράζουμε, δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι λάθος. Το να είμαστε μουγκοί και να μην λέμε την άποψή μας. Είναι μεγάλο λάθος. Σηκώνω το χαλί και βάζω από κάτω τα σκουπίδια. Όταν λοιπόν βλέπουμε πράγματα που δεν κολλάνε, θα τα λέμε. Και θα στενοχωριούνται οι μεν. Όταν βλέπουμε πράγματα που είναι καλά, θα τα λέμε επίσης. Θα στενοχωριούνται δε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Αλλά όλα είναι ο καθρέφτης. Το αν σ' αρέσει η φάτσα του, αν σ' αρέσει ο τρόπος του, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι περιορέξιος. Τι θέλουμε όλοι, πιστεύω, θέλουμε η ομάδα να παίρνει νίκες, να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό θέλουμε όλοι. Το αν θα το πετύχει αυτός ή αν δεν το πετύχει, νομίζω δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Αυτοί που είναι υποστηρικτές του λένε ότι όχι, αφήστε τον, έχει τώρα το υλικό, θα το στρώσει, θα το φτιάξει. Βεβαίως, σεβαστό. Οι άλλοι που είναι εναντίον του, δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό να πάμε πουθενά. Έχει τα κολλήματά του, δεν πρόκειται να δούμε κάτι, θα πάει χαμένη χρονιά. Σεβαστή και αυτή η άποψη. Και οι δύο όμως πρέπει να αφήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Θα δούμε μια ομάδα όπως παρουσιάστηκε με την ΑΕΚ που ήταν πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση, ασχέτως που δεν βάλαμε το τόπι μέσα. Θα δούμε μια ομάδα όπως με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Ή θα δούμε μια ομάδα όπως ήταν στο Βόλο ή με τον Ατρόμητο ή χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Διότι όπως βλέπετε, και αυτό νομίζω μας βρίσκει σύμφωνους όλους, είτε γουστάρουμε είτε δεν γουστάρουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο προπονητής, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι ακόμα η ομάδα ψάχνεται. Ότι ακόμα δεν έχει βρει την ομοιογένεια, τους αυτοματισμούς, τον τρόπο, την ευελιξία. Δεν ξέρω τι. Κάτι τελευταίο πριν πάω στο διάλειμμα. Πολλές φορές προσαρμόζεις το σύστημα στους παίκτες που έχεις. Αυτό πρέπει να γίνεται. Όχι τους παίκτες στο σύστημα. Θα δεις, μπορούν. Τι υλικό έχω, ρε παιδί μου. Έχω π.χ. έναν Μουρκ. Έχω έναν Τζόλι. Πώς θα τους χωρέσω αυτούς. Έχω έναν Σφιντέρση, έχω και έναν Τσόλακ. Πώς θα τους βάλω αυτούς, αφού έχω αυτά τα υλικά. Παράδειγμα. Έχω ένα Μιχαηλίδη που ξέρει μπάλα και μπίζω να τον βάλω στο 6, λέμε. Έχω τα μπακ τα οποία θα σκάσουν έτσι. Ο Γιαννούλης θα σκάσει νωρίς θα σκάσει. Τι γίνεται, μήπως μπορώ να παίξω με εξτρέμ αφού έχω, ας πούμε, Ζίβκοβιτ Τζόλι, αφού έχω Μουρκ στο 10, αφού έχω τον Μπίσβρα που χθες μπήκε και ήταν πάλι απογοητευτικός. Είπαμε τα καλά λόγια στην Αθήνα, στο μάτς με την ΑΕΧ, μπήκε, έδειξε όρεξη. Χθες πάλι μπήκε και ήταν απογοητευτικός. Αυτό με τις αλλαγές βοηθάει την ομάδα που, πάνω, που πάει να βρει ρυθμό. Βγάζω 2 και 3 και 4 μαζί και οι άλλοι που θα μπουν. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν, μήπως χάνω ένα τέταρτο 20 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τις πολλές αλλαγές. Αυτές τις απορίες έχουμε, τις εκφράζουμε, πονάμε για την ομάδα, απογοητευόμαστε, χαλάει το μέσα μας όταν έχει ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε και στα εύκολα και στα δύσκολα, το λέμε συνέχεια, εδώ δεν θα υπάρξει από μέρους μας ποτέ καμία απαξίωση, καμία αποκαθήλωση, καμία αλληδωρία, κανένας ευτελισμός. Κι ας είναι ο άλλος ο πιο αντιπαθής, ποιος μπορεί να είναι για εσάς μες στην ομάδα.
Η χθεσινή είδηση της επιστροφής του αρχηγού βάζει οριστικά τελεία στο τι έγινε για μένα. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι 90 τόσες μέρες υπήρξε αυτή η περιπέτεια που ταλαιπώρησε και το σύλλογο και όλους μας και μας χάλασε και μας έβαλε μεταξύ μας να έχουμε διαφωνίες για τον Βιερίνια. Μετά από χθες, νομίζω ότι πρέπει όποιος επιμείνει στο τι έγινε πριν, νομίζω ότι λάθος απράξει. Τελειώσαμε τώρα. Τελειώσαμε. Γύρισε. Γύρισε. Πώς, τι, γιατί, τι έκανε λάθος. Πώς νιώθει ο καθένας επίσης μέσα του, αν έχει ένα παράπονο, αν έχει ένα αγκάθι, αν έχει φάει ένα μικρό χάλασμα. Από τη στιγμή που επέστρεψε, τελεία. Το γνωρίζει και ο ίδιος ότι στεναχώρησε τον κόσμο. Το ποιος στέει, το ποιος έκανε πίσω, το ποιος έκανε λάθος, το πώς... Δεν πρέπει από εδώ και πέρα να λέμε ότι στο ρόστερ είναι και αυτός. Ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός των δύο double. Με την τεράστια προσωπικότητά του. Λάθος έκανε, λάθος έκανε. Τώρα τι δηλαδή, να τον κρεμάσουμε κατ' κέφαλα. Να τον γδάρουμε επειδή έκανε λάθος. Πιστέψτε με, περισσότερο από τον κάθε ένα θέλει ο ίδιος να μπει και να δώσει την ψυχή του όλη για τη φανέλα με τα 4 γράμματα και με τον αετό με τα μαζεμένα φτερά. Για να πάρει ίσως πίσω λίγη από την πίκρα που έδωσε στον κόσμο με τις διαπραγματεύσεις, με το όχι που είπα και με το ότι κράτησε τόσο όλη αυτή η ιστορία. Έτσι πιστεύω εγώ. Βάζουμε όμως από σήμερα, αυτή είναι η δική μου ρε παιδί μου, πώς το λένε, η δική μου... οπτική γωνία. Σήμερα που λέει 23 Οκτωβρίου Παρασκευή, τελεία στο τι έγινε. Γύρισε, γύρισε. Το να αναλωθούμε τι είχε γίνει, τι συνέβη. Τα είπαμε όλους αυτούς τους μήνες. Τέλος. Τώρα τι κάνουμε. Περιμένουμε να γυρίσει, να τον ξαναδούμε με τη φανέλα. Χαίρομαι πραγματικά που η τελευταία εικόνα δεν είναι εκείνο το βράδυ με το συμπολίτη και την αποβολή του. Θα ήταν πολύ μεγάλο κρίμα να κλείσει έτσι άδοξα και έτσι στραβά με αυτή την κοιλίδα η καριέρα του ανθρώπου που κλώτσε την πινακίδα στο τελικό κυπέλλου μετά τον γκολ, κλωτσιά στο κατεστημένο και στο κλεμμένο πρωτάθλημα, του ανθρώπου που σήκωσε το χέρι του εκείνο το βράδυ και είπε «Όχι πρόεδρε, δεν φεύγουμε», του ανθρώπου που μπήκε με χιαστούς αλλαγή, του ανθρώπου που με τα δικά του γκολ παστέλωσε από 30 και 40 μέτρα τα γκολ με το συμπολίτη, με το γάβρο, στο Αγρίνιο, του ανθρώπου που ήταν εκεί να βροντοφωνάξει στα κεφάλια των παικτών, 1, 2, 4, ΠΑΟΚ. Τέλος από εδώ και πέρα. Τέλος. Αναλώθηκε η οικογένεια, αναλώθηκε όλος ο οργανισμός, πάρα πολύ του κόστησε αυτή η ιστορία και δεν το περίμενε κανένας. Λέγαμε όλοι σε 5 λεπτά θα τα βρει. Του έκανε ένα πραγματικά φανταστικό βίντεο, ένα καταπληκτικό και γεμάτο συνέστημα βίντεο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ονειρικό, μπείτε και δείτε το. Άμα δεν σας σηκωθεί η τρίχα, άμα δεν γεμίζουν τα μάτια σας και εκεί λες, άντε. Ναι, πήγε να χαλάσει η ιστορία, αλλά εδώ είσαι τώρα. Έλα πάλι μαζί μας και εδώ θα γεράσεις. Και μετά θα σε περιμένει η θέση. Και με το μικρό παραπονάκι που παγώ μέσα μας, ναι. Αλλά αυτόν που αγαπάμε, τον συγχωρούμε κιόλας. Για τα όποια λάθη. Αυτά είχα να πω εγώ, παιδιά. Θα ανοίξω ήδη αναβοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Δεν έχουμε μάτς την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος, δεν παίζουμε την Κυριακή. Επειδή είναι το μάτς το αναβληθέν με το Γαύρο. Οπότε νομίζω δεν έχουμε αγώνα. Και το επόμενο, επειδή με ρωτάς, Αναστάση μου, πρέπει να είναι με τον Πανετολικό έξω. Στο Αγρίνιο πρέπει να είναι. Το επόμενο μάτς πρωταθλήματος. Έτσι. Επόμενο μάτς Ευρώπης, στη Γρανάδα πάμε. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας κούρασα λίγο παραπάνω γιατί έπρεπε να είχα πάει σε διάλειμμα, αλλά πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυτά που θέλουμε. Ανοιχτές γραμμές, πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζουμε ρίζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, εκπληκτικές οι κληρώσεις, τα δώρα, φοβερά, το περιβάλλον υπέροχο. Παίζουμε με σύνεση, με μυαλό, με μέτρο. Σε αυτόν τον τρόπο διασκέδασης, σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον και με υπαίθριους χώρους. Εδώ, μέσα στην πόλη μας, λίγα βήματα έξω από την πόλη μας, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Στα χθεσινά συν, και αυτό λέω και έρχομαι στις γραμμές, η
επανεμφάνιση του Αγκούστο που μετά από 7 μήνες, 7,5, έδειξε πραγματάκια. Δηλαδή, δεν λέω ότι μας έβγαλε τα μάτια, αλλά θεωρώ ότι προσπάθησε δημιουργικά να σμπρώξει την μπάλα, να κάνει τα σουτ, να μοιράσει, να αλλάξει παιχνίδι. Τον χρειαζόμαστε, τον υγιή Ντούγκλας Αγκούστο, γιατί εκεί υπάρχει θέμα. Μετά από τον τραυματισμό του Καντουρί, από τη φυγή του Μίσιτς, από το ότι ο ΕΣΥΤ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παιδιά, με στεναχωρεί λίγο το πώς γίνεται η επίθεση στον ΕΣΥΤ. Λες και ο ΕΣΥΤ είπε ότι εγώ είμαι ένα δεκάρι που βγάζω 40 μπαλιές. Αυτό είναι, αυτό ξέρει να κάνει ο ΕΣΥΤ και όποτε του το ζητήσαμε το έκανε φιλότιμα χωρίς να δημιουργήσει ποτέ θέμα. Επίσης δεν φταίει αυτός που τον πληρώσαμε 3 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν τα άκλεψε τα λεφτά. Πέρσι μέσα στην τούρλα της ανάγκης για να πάρουμε αμυντικό χαφ πήραμε αυτόν. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτός είναι μανούλα να παίζουμε με την Μπαρτσελόνα στο Nou Camp και να μην αφήσει τσιμπούρι να γίνει. Στον άλλο να μην... Αυτό έχει. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι άδικο νομίζω να τα βάζουμε με τον παίχτη. Το θέμα είναι πού τον βάζεις, σε ποια μάς το χρησιμοποιείς και είναι αυτό. Αν θέλεις κάτι άλλο, αν περιμένεις έναν δημιουργικό αμυντικό μέσο, βάζεις έναν άλλον. Θα είναι ο Νινούα, θα είναι ξέρω εγώ, ο Αγκούστο, θα είναι ο Μιχαηλίδης, εκεί θα είναι ο Τσιγκάρα, δεν ξέρω. Αλλά αυτός έχει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και νομίζω είναι άδικο, αλλά λίγο το παρουσιαστικό του που είναι σαν ντουλάπα, λίγο έτσι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Έτσι το ακούω και το διαβάζω από πολλούς, ας πούμε. Αυτό είναι. Αυτό μπορεί να κάνει. Αυτό έκανε και πριν έρθει. Δεν είναι ότι εδώ τώρα τα παράτησε ή ότι δείχνει, ας πούμε, μια βαρεμάρα. Εκεί είναι που τρελαίνομαι. Εγώ τα βλέπω να παίχτη και περπατάει. Μην είναι αδιάφορος. Σε καμία περίπτωση. Και για κανένα παίχτη δεν μπορείς να το πεις. Ούτε χθες. Κανένας ήταν αδιάφορος. Τώρα αυτό το κοιμόμασταν στο πρώτο ημίχρονο που είπε ο προπονητής. Έχει να κάνει με το πώς η ομάδα μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν το πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να ξαναδούμε τέτοιο ημίχρονο. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το Θοδωρή. Επίτρεψέ μου, Θοδωρή, να πω, αν και είναι γεμάτο το κέντρο, 2310-287-888. Για τους καινούριους φίλους μας που μπαίνουν και ρωτάνε για το τηλέφωνο. Έλα, Θοδωρή μου, σε ακούμε. 2310. 23 βεβαίως, μην μπαίνετε 23, το σηκώνει κανείς. Ούτε άλλες ράτσες. Δεν υπάρχει, είναι άσκοπο, είναι άσκοπο. 23. Το νούμερο δεν ανταποκρίνεται. Πώς το παίρνουμε, λέει, το 23, τι διαφορά έχει. Το βάζεις το νούμερο στο 2, αλλά το πατάς λιγάκι. Λίγο το πατάς. Αν είσαι ακροατής του 23, όλα τα περιττώ. Ξέρεις, παρακαλώ, ρε φίλε. Τι καφή, διαλούζουμε. Εδώ. Πες μου τώρα, είπες τα χαρακτηριστικά του ΕΣΥΤ. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνείτε. Εγώ αυτό βλέπω, ρε παιδί μου. Όχι. Απλά ίσα καθόλου. Με στενοχωρεί λίγο που. Άντε, βρε έτσι, βρε αλλιώς. Ναι. Θέλω να μας πεις και τα χαρακτηριστικά τα δικά μας σήμερα. Έτσι, του φιλάθλου, του Παοκτσί. Ποια είναι. Εντάξει. Το ξέρουμε αυτό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Εμείς δεν ζητάμε ευθύνες. Δεν ζητάμε ευθύνες. Εντάξει, έχουμε σταματήσει να το ζητάμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι αν αρχίσουμε και ζητάμε ευθύνες και καταλογίζουμε ευθύνες και ρίχνουμε φτεξίματα, θα κάνουμε κακό στην ομάδα. Έχω απάντηση σε δεν αυτό. Το ζητάμε αυτό. Έχω απάντηση σε αυτό. Αλλά ναι. πρέπει κάποιος να μας πει τι φταίει, ρε παιδιά. Να μας δώσει μια ευθύνη. Έχω απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Τι θέλεις, είναι με μία πρόταση μόνο. Θεωρώ ότι ο παδός πρέπει να στηρίζει, εννοείται. Στις καλές είναι εύκολο, αλλά και στις δύσκολες, έχοντας απορίες, ασκώντας κριτική, χωρίς να ισοπεδώνει, χωρίς να εξευτελίζει, χωρίς να λιδωρεί, χωρίς να τα γκρεμίζει όλα. Μέσα σε μία πρόταση. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Δηλαδή, διαφωνώ και με αυτούς που λένε, όχι, μην μιλάτε καθόλου. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει δηλαδή τα στραβά. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν περπατάει, δεν πρέπει να το πούμε. Είναι σαν να μην μας νοιάζει, σαν να μην ενδιαφερόμαστε. Ή να προσποιηθούμε ότι είναι όλα τέλεια, ας πούμε. Και αυτό είναι, δεν είναι λάθος. Ναι, φυσικά, εκτές δεν πρέπει να μας δώσει κάποιος εξήγηση μια ομάδα που έχει μέσο όρο, έχει 34 χρόνια το μέσο όρο, δεν την κερδίσαμε. Κάποιος δεν πρέπει να μας πει κάτι. Δηλαδή αυτό στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε και κοιμόμασταν, δεν είναι εξήγηση, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα. Δεν στέκει σαν εξήγηση.
Συγγνώμη δηλαδή. Δεν στέκει σαν εξήγηση αυτό το πράγμα. Ναι, και... μου κάνει γυναίκα μου φαγητό και φάω το μεσημέρι και δεν μου αρέσει. Δεν μπορεί να μην πει Θόδωρη, ξέρει, δεν είχα όρεξη να μαγειρέψω ή δεν είχαμε αλάτι. Ή δεν είχαμε, δεν βρέθηκε στο βράσιμο το φαγητό. Επίσης, ένα μέρος ανήκει στους παίχτες από την ευθύνη, βεβαίως, γιατί μπήκαν και ήταν σαν κοιμισμένοι. Αλλά κάπου αρχίζει και η δική σου ευθύνη, γιατί παρουσιάστηκαν έτσι οι παίχτες. Είναι επαγγελματίας, δηλαδή, είναι επαγγελματίας προπονητής. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί, εγώ κάνω τώρα κάνω το συνήγορο χωρίς να πρέπει. Έτσι, αλλά... Εχθές δεν έπαιζε ο Τσατσαρός, ούτε ο Ανδρουτσόπουλος έπαιζε μπάλα. Έπαιζαν επαγγελματίες παίχτες. Σωστό. Σου λέει ο άλλος, πρέπει να στο πει ο προπονητής για να μπεις και να είσαι μέσα 100%. Όχι. Θα πει η άλλη άποψη. Όχι, αλλά εφόσον είναι έτσι όμως, βρες τρόπο εσύ να τους παθιάσεις, να τους έχεις σε εγρήγορση, να μπουν μέσα στην τσίτα όπως μπήκαν με την Μπενφίκα και με την Μπεσίκτας, εγώ σου λέω. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Αποκλείς Μπεσίκτας, αποκλείς Μπενφίκα και δεν μπορείς να νικήσεις. Έχεις 7 παιχνίδια μία νίκη, ρε φίλε. Σε 7 παιχνίδια έχεις μία νίκη. Ποιος θέλει, κάποιος θέλει, δεν μπορεί. Βρείτε μας. Και τα λέμε τώρα. Τα λέμε τώρα. Τα λέμε τώρα, Θοδωρή. Και μπορεί να γινόμαστε δυσάρεστοι για κάποιους. Ξέρετε, εσείς γκρινιάριδες δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Κάθε άλλο. Όχι, βέβαια, όμως, γκρινιά. Τα λέμε τώρα. Δεν μπορώ να γκρινιάζω για τον Πάκο. Τα λέμε για να προλάβουμε αυτό που ίσως βλέπουμε να έρχεται. Δηλαδή, κάποια πραγματάκια πρέπει να τα αλλάξουμε. Το να γίνουμε πιο ουσιώδεις μπροστά. Να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ναι, πώς. Αυτό είναι η δική του δουλειά. Αυτό θα το βρει αυτό. Μου λέει, τι πρέπει να κάνουμε, Κωστή. Μα εγώ θα σου το πω. Εγώ βλέπω. Και σχολιάζω το ότι κάνουμε 15 ευκαιρίες και δεν μπαίνει γκολ. Φταίει το σύστημα, φταίει η ψυχολογία των παιχτών, η συνεργασία, το πώς φτάνουν οι παίκτες, αν είναι κουρασμένοι, αν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Γιατί, Κωστή μου, δεν έχουν καταλάβει ακόμα το πόσο τυχερή είναι που δεν έχει κόσμο το γήπεδο. Το πόσο τυχερή είναι. Δηλαδή θα στυνούσαν λαϊκά δικαστήρια χθες απ' έξω. Θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια. Θα ήμασταν ακόμα εκεί, δεν θα είχαμε φύγει ακόμα το γήπεδο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Επιτέλους ας γίνει κάτι. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα με αυτό το υλικό που έχει, με αυτό το προπονητή που έχει, με αυτή τη διοίκηση που έχει, με αυτό τον κόσμο που έχει, με αυτό το γήπεδο που έχει, με ό,τι έχει, να έχει μία νίκη σε 7 παιχνίδια. Ναι. Τώρα δεν έχουμε εμάς την Κυριακή. Επειδή και ο Παναγιώτης και η Χριστίνα στέλνουν μηνύματα εδώ, τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακό. Δεν παίζουμε τώρα με τον Γαύρο. Αναβλήθηκε. Έχουμε μάτς τώρα για την Ευρώπη με την Γρανάδα. Με τη Γρανάδα πάμε να παίξουμε στις 29 Δεκάτου Πέμπτη, στις 10 το βράδυ, όχι στις 8 όπως ήταν χθες. Και μετά παίζουμε με Πανετολικό απόγευμα. Μία Νοεμβρίου. Να σκεφτούν, να συγκεντρωθούν. Σωστό, να άρα τώρα έχουν μέρες. Έχουν μέρες μπροστά. Έχουν μέρες, θα αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να τα αλλάξουν όλα. Πρέπει να βρει τρόπο με τους παίχτες να αποκτήσουν γρήγορα αυτοματισμούς, να μάθουν ένας τον άλλον, να δει μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστημα με συγκεκριμένους αντιπάλους. Δεν είναι ντροπή να αλλάξει κάτι για να δείξει η ομάδα ένα άλλο πρόσωπο. Δες τι εργαλεία έχεις, έτσι. Ούτε θα του πούμε εμείς. Το συχαίνω με αυτό. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, εγώ θα σου πω. Δεν υπάρχει αυτό από εδώ, ρε παιδιά. Λέμε όμως ότι πρέπει. Στη δουλειά μας σκεφτόμαστε όλους τους πελάτες μας. Δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Έτσι, ακριβώς. Και αυτοί τον κόσμο που τους στηρίζει, που τους αγαπάει, που τους υποστηρίζει, που είναι δίπλα του συνέχεια, έστω και αν δεν είναι, αν το γήπεδο εχθές ήταν άλλο. Είναι πιο ο κόσμος για πολύ καιρό ακόμα. Θοδωρή, εμείς θα είμαστε εκεί. Θοδωρή, δεν το σκέφτονται. Θα σου πω κάτι. Ο κόσμος είναι πιο δίπλα από ποτέ στην ομάδα. Υποφέρει που αυτό δεν μπορεί να είναι εκεί. Έτσι, αυτό, και μπορεί διαζώσεις. Διαζώσεις και με τη φυσική παρουσία να μην είναι εκεί. Θέλω να μου πεις πόσες φορές μέσα στην ημέρα εσύ μπαίνεις στο τηλέφωνό σου για να δεις τα νέα τι έγινε. Αν υπέγραψε ο Βιερίνια. Πόσες φορές ο καθένας μας. Μπορεί να μην είμαστε εκεί με φυσική παρουσία. Το μυαλό μας είναι εκεί όλη μέρα, παιδιά. Συγγνώμη αν λέω κάτι παράλογο. Εγώ έτσι νιώθω. Και για μένα το λέω, αλλά και για όλους σας που βλέπω ότι αυτό νομίζω ότι νιώθουμε όλοι. Και εσύ πολύ περισσότερο από την δουλειά σου. Άλλο αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος δικό μου. Πέρα από τη. Γιατί φεύγοντας από εδώ, πάβει να υπάρχει εκπομπή, έτσι. Το υπόλοιπο της ημέρας μπαίνω κι εγώ όπως μπαίνετε κι εσείς, γιατί έχω την αγωνία.
Πήραμε εξάρι, δεν πήραμε. Τραυματίστηκε ο παίκτης, υπέγραψε ο Βιερίνια. Ήρθε αυτός, έφυγε. Έχει την οικογένειά σου, πέρα από έχεις αυτό. Το σπίτι σου, όπως το έχουμε όλοι. Όπως όλοι μας. Και υπάρχει και αυτό. Όλη τη μέρα με αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει, τι να θα σου γίνει πω κάτι, Θοδωρή μου, δεν μας έβαλε κανένας με το ζόρι. Είναι συνειδητότατη επιλογή να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Είναι, εγώ το γουστάρω, μου αρέσει, το θέλω, το επιδιώκω. Και είναι για μένα ένα μέρος της καθημερινότητάς μου. Και αγαπημένο εννοείται μέρος κιόλας της καθημερινότητας. Πιο αγαπημένο δεν υπάρχει. Λοιπόν, όμως θα πρέπει και αυτοί που είναι να βρουν τις λύσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν εγώ έρθω κάθε μέρα εδώ και μπερδεύω τη γλώσσα μου, αν μπερδεύω τη γλώσσα μου κάθε μέρα και δεν μπορώ να αρθρώσω μία σωστή πρόταση και κάνω θέλω να σας. Κάποια στιγμή θα πείτε καλά, ρε φίλε. Κάτσε λίγο, δούλεψε λίγο. Δεν μπορεί να μιλάς και μας έχεις πάει στα νεύρα. Παράδειγμα το λέω τώρα γιατί συμβαίνει πολλές φορές. Στο συνάφι, σταμάτα ρε, μην βελάζεις, θα μου πεις. Και θα έχεις δίκιο. Εμείς μάθαμε, Κωστή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά στη δουλειά μου, έμαθα να υπερβαίνω πάντα τον εαυτό μου για να βγαίνει ο πελάτης, να έχει ο πελάτης την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να μην έχει παράπονα, να μην έχει γκρίνιες, να μην έχει γιατί, να μην έχει πώς, να μην έχει πού, τίποτα. Πρέπει να το καταλάβουν. Τα λεφτά που παίρνουν, έστω και αυτές τις εποχές, πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει κόσμος που τα πληρώνει. Τέλος. Έγινε, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ. Αυτά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιώργος Λογιστής. Γεια σου, ρε Γιώργη. Α, μάνε, εσείς φίλε, έχετε άλλα μυαλά από τα δικά μας. Εγώ ήμουν ιστορία, έκθεση. περιμένω 40 λεπτά να μιλήσω και θέλω να μιλήσω και θα σκάσω. Να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, συγγνώμη για την αναμονή. Λοιπόν, θα είμαι λίγο συνοπτικός, έτσι. Ναι. Καταρχάς, ο προπονητής αυτός φαίνεται ότι το έχει χάσει εντελώς. Και εξηγούμε. Φαίνεται στους παίχτες η δυσαρέσκεια για το σύστημα, για τον τρόπο, για την όλη διαδικασία με την οποία παίζουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν. Αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις τους, φαίνεται και από τις αντιδράσεις τους. Οι άνθρωποι, οι παίχτες μας, τα αγαπημένα μας παιδιά, δεν έχουν ψυχολογία καλή. Η ψυχολογία η καλή πρέπει να τη δίνει ο δάσκαλος. Δεν την αποκτά μόνος του ο μαθητής. Ναι. Ή τέλος πάντων έχει μεταδίδει. Ένα πολύ μεγάλο μέρος ο δάσκαλος. Έτσι, να μην πούμε ότι είναι 100-0, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο σκέλος στο θέμα αυτό. Ναι. Δεύτερον, δημιουργεί με αυτά που λέει ένα εκνευρισμό στον κόσμο, δηλαδή σαν να μην βλέπουμε εμείς αυτά που βλέπουμε και βλέπουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει αυτός. Για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη η δήλωση χθες ότι μπήκαν οι παίκτες μας κοιμισμένοι. Δεν το λες, ποτέ δεν το λες αυτό έξω. Δημόσια. Φορά, δημόσια. Αν είναι το πιάνεις, το πιάνεις φορά... μόνο του και μόνο στους παίκτες, το λες στα αποδυτήρια. Έξω δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι. Για συνέχεια, μη σε διακόπτω. Έχουμε αλλάξει 60 προπονητές τα τελευταία 40-50 χρόνια. Έτσι. Έχω ακούσει προπονητές μας να λένε, αναλαμβάνω την ευθύνη. Φταίω εγώ για σήμερα. Δεν το έχει πει. Το έχει πει. Το είπε. Φορά... Με την Κράσνοντα το είπε. Θέλω να είμαι έτοιμος απέναντί του. Και κοιτάω, παιδιά, θέλω να είμαι. Πώς να σου πω, θέλω να πραγματικά να λέμε αυτό που ισχύει. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά το είπε εκεί. Τώρα σε άλλα μάτια δεν το έχει πει, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εκεί το είπε. Που ξέρουμε όλοι ότι έφταιγε αυτός. Λοιπόν, δεν θέλει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Φαίνεται, το δείχνει, το ασπάζεται. Πιστεύει σε αυτό το πλάνο. Οκ. Okay. Δεν βγαίνει το πλάνο. Για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί να μην του κάνουν οι παίκτες που έχουν, τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι παίκτες. Μπορεί να έχει ψυχολογική πίεση από τη διοίκηση. Κανένας δεν τα ξέρει αυτά. Αλλά όταν είσαι δυσαρεστημένος με κάτι, βγες και πες το. Και εξήγησε τους λόγους τους πραγματικούς. Όχι φταίει το φεγγάρι, φταίει ο άνεμος, φταίνει οι κολόνες. Δεν είναι λογική αυτή. Και σου μιλάω σήμερα πάρα πολύ έτσι ήρεμα, γιατί δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα. Και δεν κοιμάμαι όλη νύχτα, όχι γιατί έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει και αύριο θα φύγει. Εμείς όμως θα είμαστε πάντα εδώ και εμείς πονάμε για αυτή την ομάδα. Και ξενυχτάμε. Όπως και να έχει. Όπως ναι, το λες. Και στην τελική, Κωστή μου, πίστοση χρόνου είχε και πέρσι. Δηλαδή ακούω μια, δεν ήταν πέρσι δική του ομάδα. Okay. Τον κάναμε τίποτα πέρσι. Κριτική γινόταν. Okay. Πάντα. Αλλά, αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, αλλά δημιούργησε μια κατάσταση που αν κάποιος ήταν δυσαρεστημένος μια φορά πέρσι, φέτος γίνεται 10 με αυτά που γίνονται.
Ναι. Και, κάτι, και το χειρότερο ποιο είναι. Αν πες ότι αλλάξει ο προπονητής. Λέμε τώρα, μία περίπτωση είναι και ναι. αυτή. Έχει φέρει την κατάσταση αγωνιστικά έτσι, ώστε η ομάδα να μην έχει καθαρά extreme, να προσανατολίζει να παίζει μόνο αυτό το σύστημα που έχει κάνει και τίποτα. Ναι. Και όχι εδώ, έρθει, εδώ τώρα λίγο να διαφωνώ. Ότι... Να σου πω, διαφωνώ γιατί. Μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Το ότι έχει εμείνει σε αυτό το σύστημα, ναι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και εγώ. Νομίζω ότι έχει extreme η ομάδα. Δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς είναι extreme. Ο Τζόλης είναι extreme. Ο Μπίσεσβαρ έπαιξε είναι εκεί. Extreme, στην είναι, είναι extreme, είναι extreme. Δηλαδή έπαιξε και. Στην ΚΑΠΑ 19 έπαιξε center for ο Τζόλης. Τα καλά του παιχνίδια φέτος στην Ευρώπη τα έκανε σαν extreme. Λοιπόν, δεν είναι extreme αυτό το πράγμα. Δεν παίζουμε με ναι, extreme. Θέλω παίζουμε να πω, με δύο ναι. δεκάρια πίσω από το φόρο. Θέλω να πω ότι μπορεί ότι εντάξει, δεν πάμε στην περίπτωση Ζαμπά, άστο γιατί έχει τα θέματα της. Ο Μπίσεσβαρ που δεν είναι extreme έπαιξε εκεί τα καλά του παιχνίδια δύο χρόνια στα double. Τα έκανε εκεί, δηλαδή η ομάδα αν θέλει, μπορεί νομίζω, έχει υλικό για να μπορεί ναι, να μην δεν είναι του στήλου όμως του Λιμνιού ή του Λάμπρου, λέω εγώ για παράδειγμα, δεν είναι τέτοιου είδους εξτρέμ. Ναι, τώρα τα χαρακτηριστικά Φεντώνε. Που πρέπει να έχει ο εξτρέμ, okay. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Δηλαδή τελευταίο. Ο Μουρκ τα περισσότερα παιχνίδια του στην Αυστρία τα έπαιξε ως δεξί εξτρέμ, παιδιά. Δεν τα έπαιξε ως δεκάρι. Και βλέπετε ο παίχτης έχει δηλαδή τόχη είτε στον άξονα είτε. Λόγω τώρα ρε παιδί μου τον καινούριο, ρουφάω κάθε στιγμή. Έτσι δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την ίδια συνήθεια. Κοιτάω ακόμα και όταν δεν έχει την μπάλα πώς κινείται, πώς ξεμαρκάρεται, πώς τη ζητάει, τι πρωτοβουλίες παίρνει τον καινούριο. Πάντα ρε παιδί μου δεν τον περνάμε ακτίνες όταν έρχεται. Και αυτό που βλέπω από τον Μουρκ εμένα με ευχαριστεί μέχρι τώρα. Πέρα από τα γκολ. Άσε, γίνει και αυτό μέσα ένα συν. Αλλά γενικά θεωρώ ότι αν θέλει να παίξει με εξτρέμ μπορεί. Έχει. Έτσι λοιπόν, πιστεύω. Κάτι τελευταίο. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτά που λέγονται για τον Εσίτη, ακόμα και για τον Τζόλακ, ακόμα και για οποιοδήποτε παίκτη δεν μπορεί να αποδώσει στιγμιαία ή σε ένα μάτι, ναι. σε δύο μάτια κτλ. Δεν απαξιώνουμε με τη μία. Έτσι θέλω να πω εγώ. Δεν απαξιώνουμε. Τον προπονητή τον αφήσαμε ένα χρόνο. Τον παίκτη δεν μπορούμε στις 15 μέρες να τον κριτικάρουμε. Δεν είναι τίμιο. Φυσικά, δώστε λίγο χρόνο, παιδιά, ο Τσόλακ. Εσύ, εγώ ακόμα και σήμερα. Ακόμα και ο Εσίτη, ναι. ακόμα και ο Εσίτη έχει καλά πράγματα πάνω του. Έχει, μην έχει. Τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Έχει, έχει. Απλά δεν έχει αυτά που ίσως τα θέλαμε από το εξάρι. Που δεν φταίει αυτός όμως. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Μα η μαγιά του προπονητή αυτή είναι να προσαρμόζει την ομάδα ανάλογα με το παιχνίδι που έχει να δώσει. Δηλαδή, εγώ θα πάω να παίξω με κάποια ομάδα που είναι τσεκούρια, δεν θέλω να πω ποια ομάδα. Έτσι, ναι. Θα τον βάλω τον Εσίτη γιατί είναι δυναμικός. Αν θα τον βάλω όμως με τον Ολυμπιακό, θα βγάλει τη γλώσσα του έξω. Τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε. Πρέπει έτσι. Να προσαρμοζόμαστε και εμείς. Όχι να έχουμε ένα πράγμα στο κεφάλι μας και προχωράμε. Έγινε αυτά. Λογιστή μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε όλους μας. Να σε καλά. Yeah. Καλή δύναμη. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Το Κωστή. Έλα Μένιο μου. Πάμε. Δεν μιλάω καθόλου γιατί περιμένα τώρα. Έλα. Αγαπημένο μου Άμπελ. Θέλω να μείνει στην ομάδα για 5 χρόνια, αλλά με την προϋπόθεση να βάλει στην ομάδα και να έχει την απόδοση που έχει με τον Άγιαξ που χάσαμε. Όχι τα παιχνίδια που κερδίσαμε. Φυσικά αυτά που λέω εγώ δεν μπορούν να τα καταλάβουν πολλοί. Είτε είναι ταξιτζής, είτε πυρηνικός επιστήμονας. Δεν μπορώ να καταλάβω την ομάδα αυτή που κοιμότανε και όντως κοιμόταν και είναι υπεύθυνη αυτή η καλοπληρωμένη. Γιατί δεν τους το επιβάλλεις να παίξουν και έχω πει εγώ πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου και να τους λιώσεις να εφαρμόσουν το παιχνίδι που μας έχεις δείξει ότι ξέρεις να παίζεις. Γιατί δεν το επιβάλλεις και σέρνεται η ομάδα μας με τους 34 και τους 35 που είναι σημαντικός παράγοντας για να το κρίνω κατά την άποψή μου. Λοιπόν, με έχεις εκθέσει με τις επιλογές σου. Ένας φίλος είπε ότι ο Εσίτη έχει χαρίσματα. Πριν από 35 χρόνια οι Γερμανοί ανακάλυψαν τον Μπρίγκελ και ήθελαν να κάνουν ομάδες με Μπρίγκελ. Δεν περπατάει. Δεν έχει κανένα χάρισμα. Γίνουμε πολύ κακός και παλιάνθρωπος και. Αυτό το παλικάρι σε ένα παιχνίδι θα μπορούσε να παίξει. Παράδειγμα να είναι μέσα στον Πανετολικό που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά εάν χτυπούσαν, όπως είπε ένας φίλος, να τον βάλεις και να σπάσει 10 πόδια. Το θέλουμε εμείς αυτό? Όχι. Εμείς θέλουμε ομάδα ευρωπαϊκή. Αυτό που μας έδειξες
ότι μπορείς να κάνεις εσύ, το έκανες, το πέτυχες και προκριθήκαμε και είμαστε ομίλους. Σε παρακαλώ πολύ, μη δίνεις λαβή στον κάθε μη ποδοσφαιρικό άνθρωπο να μας βρίζει. Όφιλες στο 20 λεπτό επάνω, όποιος κοιμόταν μέσα στο παιχνίδι, να τους πετάξεις κλωτσιδών. Και έχω πει κάποιες στιγμές όταν πετάει κάποιος κλωτσιδών, και μάλιστα το έφερα το παράδειγμα με την Εθνική, που όταν ένας ποδοσφαιριστής και ειδικά τερματοφύλακας κάνει μία αποτυχημένη, δεύτερη αποτυχημένη, τον πετάς ευγενικά, είναι θέμα δικό σας να το βρείτε εκεί μέσα, τον πετάς ευγενικά έξω και κρατάς το μηδέν. Γιατί έχουμε το φαινόμενο, η τρίτη ανοησία του να γίνεται γκολ. Σε ευχαριστώ, Μένιο. Ότι είναι κατανοητά αυτά που λέω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτό, ναι. Θα κλείσω ως εξής. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να μιλάνε 10 λεπτά με όλο το συμβασμό που τους έχω. Εγώ αποχωρώ στο 1,5, στα 2,5. Κάπου εδώ να είναι, παιδιά, εγώ ο χρόνος μας. Γιατί λέμε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Τα φιλιά μου σε όλους. Ηρεμία στην ομάδα. Γεια σου, Μένιο. Εμένα θα κατηγορείτε γι' αυτό, όχι τον ακροατή. Πάμε εδώ. Τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, φιλάρετε μου. Μαζί κλείνουμε την ώρα. Μην καλείτε προς το παρόν, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Με το φιλάρετο θα κλείσουμε την ώρα. Έλα, φίλε μου, σε ακούω. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, είδα τρία πρόσωπα. Το πρώτο ήταν στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπορούσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο γίνονται τρεις αλλαγές. Με τις τρεις αλλαγές, βασικά δύο ήταν το κλειδί. Ήταν ο Τσόλακ και ο Εσίτη. Η ομάδα δυνάμωσε, έγινε πάρα πολύ αποτελεσματική, μπορούσε να διασπάσει την άμυνα και πηγαίναμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και η τρίτη φάση είναι όταν έκανε τις άλλες δύο αλλαγές και τότε χαθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να γίνονται 5 αλλαγές με το ζόρι. Όταν βλέπεις ότι η ομάδα πάει καλά, όταν η ομάδα ρολάρει, ναι, γιατί να την χαλάσεις? Είχε βρει ένα ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ορίστε. Είχε βρει ένα ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση με το πρώτο. Μετά τις τρεις αλλαγές, ναι, η ομάδα ήταν μια χαρά. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί να το χαλάσεις αυτό? Για να ξεκουράσεις παίκτη, αφού την Κυριακή δεν παίζει. Άρα σε αυτή την περίπτωση, απλά ήταν προγραμματισμένο να γίνουν 5 αλλαγές και γίνανε λόγω προγράμματος. Μα με ρωτάει ο Δημήτρης, εσύ τον Μούρκ θα τον έβγαζες? Δεν θα τον έβγαζε, ρε φίλε. Αλλά ποιος είμαι εγώ, ας πούμε? Ναι, δεν είναι εγώ, το θέμα. Δεν είναι τι θα έκανα εγώ και τι θα έκανα ο φιλάρετος. Έτσι, δεν εξετάζουμε. Δεν, δεν θα τον έβγαζα. Αν σου απαντώ ευθέως, δεν τον έβγαζα τον Μούρκ έτσι όπως έπαιζε. Και είπε και ότι δεν ήταν θέμα κούρασης. Βλέπουμε στο παιχνίδι πώς λειτουργεί η ομάδα. Η ομάδα, λοιπόν, δεν πήγαινε στο πρώτο ημίχρονο επειδή είχε κάποια θεματάκια. Τα διόρθωσε. Τα διόρθωσε έστω μετά από 45 λεπτά. Αυτή τη διορθωτική κίνηση που έκανε και είδε ότι, ναι, είχε πλέον αποτέλεσμα. Υποστήριξε την εσύ ο ίδιος. Αφού το στρώνεις το πράγμα στο δεύτερο και βλέπεις, ναι, ότι η ομάδα δημιουργεί, θα φτάσει, χάνει ευκαιρίες. Ναι, υποστήριξε το, αυτό λες. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ και καθόλου μαζί. Και σκεφτόμουν να μπει μέσα, λέω, ο... πώς τον... Σιντέρσκι. Ο δικός μας, ο Έλληνας, που μπήκε, που έγινε η αλλαγή. Ο Τζόλης. Ο Τζόλης, ναι. Και αναρωτιόμουν ποιον να βγάλει. Λέω, δεν έχει να βγάλει, παίζει καλά, παίζουν όλοι τέλεια, ναι. Άρα δεν χρειαζόταν να γίνει ούτε αυτό. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να βλέπει κανείς τι συμβαίνει. Και αν θέλουμε, εκεί θα κλείσω γιατί πραγματικά πέρασε η ώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να παίρνουμε την ευθύνη επάνω μας. Να μην μας λέει, λοιπόν, ότι η ομάδα που είχε τα πολλά εκατομμύρια δεν είναι τώρα, και τώρα έχουμε νέους παίκτες. Λοιπόν, είχε και την ομάδα με τα πολλά εκατομμύρια. Όχι, γιατί τώρα είναι, επειδή ας πούμε δεν τον πληρώσαμε εκατομμύρια τον Ζίβκοβιτς ή τον, ξέρω εγώ, τον Τσόλακ ή τον Σβάμπ, σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες δεν αξίζουν. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτή την, όχι ότι το λες εσύ, με αυτή την αντιμετώπιση του ρόστερ διαφωνώ πολύ. Είδαμε για αυτούς πληρώσαμε εκατομμύρια και δεν τους είδαμε ποτέ να παίζουν. Εγώ βλέπω την αξία έχει των παιχτών. Έχει τρόπο να μπορέσει, ναι, αυτή η ομάδα, και δεν αναρωτιέμαι σε αυτό το θέμα, ότι έχουμε 2 μήνες και κάνουμε προετοιμασία
μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα στα παιχνίδια. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εκεί υπάρχει ρίσκο. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά να είναι πιο ευέλικτος στις αποφάσεις αυτό, τίποτα άλλο. Έγινε, φιλάρετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Μην καλείτε, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε Αιγαίων, υπέροχα, καταπληκτικά, θαλασσινά. Τρώτε στα δύο πρότυπα κουκλίστικα ιχθυοπολία. Ένα είναι στο Δικητήριο, 214.000 απέναντι στην Αγίου Δημητρίου. Ένα είναι στο Ρεόκαστρο, ανεβαίνοντας πριν το Κοταξοπούλιο. Εκεί θα βρείτε καταπληκτικά πεντανόστιμα, εκλεκτά θαλασσινά. Το πρωί ήταν στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας. Και με τη Λιβεριά, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 Ρεόκαστρο, αλλά και με χώρο εστιατορίου, με ουζομεζέδες, με τσιπουροκατάσταση καταπληκτική. Φυσικά, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε τα πάντα από ηλεκτρικές συσκευές, από το πιο μικρό, από κινητό, από smartphone, από tablet, από ψυγεία, από πλυντήρια, ειδικά αυτό το διάστημα, στεγνοτήρια ρούχων Πίτσος. Μπαίνετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα εξυπηρεθείτε όπως πουθενά αλλού. 50 χρόνια και παράδοση ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, και έχουμε δώρα την άλλη εβδομάδα, δώσουμε σπουδαία. Φυσικά, για ψωμάρες, για γλυκάρες, για τουρτάρες, πεντανόστιμα και κλεκτά πεντακάθαρα όλα, Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, και με παραγγελιά στις τούρτες, ό,τι απεικόνιση θέλετε για το παιδάκι σας, για την επέτειο, οτιδήποτε. Και εννοείται Τσαντεκίδης, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, λέει ο Χάρης, εγώ λέω ότι είναι καινούργια αυτά που έχει εκεί, εξαιρετικές τιμές, όλα τα φροντίζει, όλα τα τακτοποιεί, απόλυτα έντιμη η κατάσταση εκεί, δεν παίζει με το όνομά του, είναι πρίκα. Και επαγγελματικά με καρότσα και βαν και τα πηγαίνετε σε όποιον μάστορα θέλετε και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Και παραγγελιά, αν θέλετε συγκεκριμένο μοντέλο, απέναντι από τα τζάμπα, ανεβαίνοντας για Ρόκαστρο, Τσαντεκίδης Cars. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Καθυστερημένα πήγαμε στο διάλειμμα, αλλά δεν θέλουμε να σας κόβουμε στις γραμμές. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικά πεντανόστιμα, εκλεκτά, όποιος πήγε ξετρελάθηκε και το έκανε μόνιμο στέκι του. Πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης και έτσι υπάρχει άπλα με το πρωτόκολλο όπως επιτάσσουν οι καιροί, κανονικά, όμορφα, εξαιρετικά όλα. Και με τη Λιβεριά 705-750. Για καυσόξυλο, ένας είναι ο προορισμός σας, Φυτάς Κωνσταντίνος Όλγας, 206, αποθηκευμένα εδώ και καιρό για να είναι ξερά και βελανιδιά και οξιά και είδη μπάρμπεκιου και τζακιού και κάρβουνο και ό,τι θέλετε, ότι τραβάει η ψυχή σας. Φυτάς, καυσόξυλο, Όλγας 206. Όσο για αντιανεμική ζελατίνα, για ανεμοφράχτες, για up and down, τα θέματα αυτά που τώρα που δεν θα μπορεί κανένας, λίγοι θα μπορούν μέσα να κάθονται το χειμώνα, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 36 χρόνια εμπειρία, 430-011, και όπως ανεβαίνετε την αγνώση στρατιώτη στην Πολύχνη, θα δείτε, γράφει Tenda Home, μπείτε μέσα και θα σας δείξουν τι και πώς. Κορυφαίος, και το ξαναλέω, και ανεμοφράχτες και αντιανεμικές ζελατίνες τώρα που ο καιρός έχει αλλάξει, όχι μόνο Τέντα. Κορυφαίος, λέτε, άκουσα τον Κωστή που είπε και σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. Αυτό ισχύει για όλους. Για την Ηλεκτρονέτ, για το Αιγαίον, για τον Νικολαίδη, για τον Τσαντεκίδη, για τη Λαδόκολα, για το Φυτά, για την Τέντα Home, για την Λάσο το Σέρβις, για παντού, παντού, για όλους. Θα το λέτε και θα σας περιποιούνται ακόμα περισσότερο. Πάμε γραμμές για να μην σας καθυστερώ άλλο. Φυσικά και είπαμε, τεράστια υπόθεση η επιστροφή του αρχηγού. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Πιστεύω ότι και αγωνιστικά ο Αντρέ έχει και ένα παραπάνω κίνητρο να υπενθυμίσει ότι είναι εδώ, όπου του ζητηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά. Λοιπόν, να δείξει ότι, να αποδείξει και στον εαυτό του αλλά και σε όλους εμάς, σε όλους τέλος πάντων αυτούς που θέλουμε να τον δούμε και σαν παίχτη και όχι μόνο αύριο μεθαύριο από ένα άλλο πόστο, ότι έχει να δώσει ακόμα πράγματα. Και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τελεία στο τι έγινε μέχρι τώρα. Ό,τι έγινε έγινε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ταλαιπωρηθήκαμε, θέλαμε δεν θέλαμε, έτσι ποιος θέλει, τι έγινε, τι είπαν, τι υπόθηκε, γιατί είπε, τελειώσαν αυτά τώρα. Είναι εδώ, τον περιμένουμε να γυρίσει γρήγορα υγιής και να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του προπονητή, είτε για αριστερά εκεί που είναι ο Γιαννούλης, είτε δεξιά που έχουμε τώρα λύσεις, είτε όπου επιλέξει τέλος πάντων ο προπονητής, γιατί τα συζήτησαν αυτά τα πράγματα. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο εσείς. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Έλα, Παυλάρα μου, έλα. Κοίταξε, δεν θα το πάρεις σαν γκρινιά.
θέλω να πω και εγώ την άποψή μου. Όχι, γκρίνια, γιατί κι άμα είναι γκρίνια, τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ, με ξέρει 25 χρόνια. Πάμε. Λοιπόν, θα πω αυτό το οποίο βλέπω. Ναι. Εγώ βλέπω 90 λεπτά τον ΠΑΟΚ και ο Φερέιρα 7 μέρες είναι με τους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι ή δεν είναι τα πράγματα, Κωστάκη? Πραγματικά, έτσι είναι. Αυτός αλήθεια ξέρει είναι. Τι κα... Άρα σημαίνει ότι ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος ζητάει τρεις βασικούς παίκτες που από εκεί τρώμε τον γκολ, το εξάρι, το γρήγορο, εδώ και 2 χρόνια μας λείπει, και ένα αμυντικό χάφο χταρονιάρι που δεν το έχουμε, λείπει και ο Αλκατουρί, από εκεί δεν τρώγαμε τον γκολ και με την ΑΕΚ εχθές που φάγαμε, από το κέντρο δεν το φάγαμε. Μια μισή ευκαιρία, ένα γκολ. Μ' ακούς ή έπεσε η γραμμή? Σε ακούω και δεν σε διακόπτω καθόλου. Άμα σε διακόπτω, λοιπόν, στενοχωριέστε. Δεν το φέρανε τα εργαλεία αυτά. Γιατί τόση μίλανε, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο? Αφήστε τον να δουλέψει. Αγαπήστε αυτή την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Γιατί μας πληγώνετε? Μας φάνουν τα αποτελέσματα στενοχώρια. Όταν σε παρακαλώ, ρε Κουστή, και εσύ ξέρεις όσο ξέρω εγώ ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όταν ο Μουρ, όταν ο Τσόλακ αναγκάζεται να κάνει το αμυντικό χαφ, το έκαναν χθες και ο Ζίβκοβιτς. Γυρίσαν πίσω. Πολλές φορές. Ήταν στις θέσεις τους κανονικές αυτοί οι παίκτες για εκεί που τους πήραμε? Έπαιξαν από τότε που ήρθαν ποτέ βασικοί μέσα στην περιοχή σταθερά και καλύπτουν το κέντρο? Δεν έχω τίποτε με τον Εσίτη. Το έχω πει πολλές φορές. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι λίγος ο Εσίτη. Είπαμε δύο χαφάρες και ένα μεσοεπιθετικό, γιατί έφυγε ο Πέλκα και παίζει το κενό του Πέλκα. Με γιώμες προσπαθούμε να κάνουμε παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε αυτό για αυτούς που βγάζουν μύρλα από το πρώτο λεπτό μέχρι το δεύτερο. Αυτά είχα να πω. Εμείς μαζί για μια ζωή μπιζή πάτρε, πάρτε το απόφαση. Γεια σου, Παυλάρα μου. Αγαπήσε αυτή την ομάδα, ρε. Δώσε χρόνο στους ποδοσφαιριστές. Ο ένας έπαιξε ένα τέταρτο, ο άλλος έπαιξε 10 λεπτά. Όχι, ρε παιδιά. Είπαμε, αφήστε λίγο να τους δούμε. Αφήστε να αναπνεύσουν λίγο οι παίκτες. Είπαμε. Αφήστε τους βιαστούμε. Να ηρεμήσουν. Γιατί τα ακούνε όλα, ρε. Τους δημιουργείται πρόβλημα, το καταλαβαίνετε. Αγαπήσε αυτή την ομάδα. Πες μου ένα παιχνίδι που δεν έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ φέτος. Εκτός εκείνο που έκανε το μεγάλο το ρωτέσιο με τα πιτσιρίκια. Και φέραμε με τον Βόλο. Στον Βόλο, ναι. Δεν θυμάμαι. Με τον Βόλο. Εκτός από εκείνο το παιχνίδι, πες μου ένα παιχνίδι που δεν... Με την Μπεφίκα, με την Μπεσίκτα, μέσα στη Ρωσία, μέσα εκεί, μέσα εδώ. Πού δεν έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ? Πες, εχθές δεν έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο? Όταν τα του της ομάδος γυρίσαν και πήγαν μπροστά. Και έβγαλε τα αμυντικά χαφ που ήταν τα εξτρέμ και τα φόρμας. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Απόλυτα. Τώρα και τα λέω ανακάτω. Αμή στεναχωριέσαι, μια χαρά τα λες. Κανένα πρόβλημα. Ο καθένας λέει την άποψή του. Εγώ είμαι των 90 λεπτών και είμαι φιλάθλος. Φίλος του αθλήματος. Αγαπώ αυτή την ομάδα 73 χρόνια, ρε, από τον πατέρα μου και από τον παππού μου που με έκανε πάω ξύρε. Βγάλτε αυτή τη μύρλα μέσα από τα σκότια σας, ρε. Βγάλτε και δώσε χρόνο και σε αυτό να θα κρυθεί. Δεν μπορεί να μην κρυθεί. Αυτό λέμε. Μην φυσικά. Μην κάνει τον προπονητή. Δεν μπορώ να διανοηθώ το θέλω να αποτύχει η ομάδα για να φύγει αυτός. Δεν μπορώ. Είναι εκεί που. Δηλαδή, δεν μπορώ. Μην τώρα να φέρουν άλλο προπονητή, γιατί το θέλουν των 90 λεπτών φύλαθλοι. Αυτός 7 μέρες δουλεύει με αυτούς τους παίκτες. Δεν βλέπει, δεν ξέρει ποιο θα βάλει. Ήταν σίγουρος ότι ο Αυγούστου από την αρχή τον έβαζε βασικό, θα προσέφερε. Κάνε επίλογο, Παυλάρα μου. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς μαζί για μια φιλιά. Πάω και ξέρω ψωμί. Γεια σου, Παυλάρα μου, γεια. Γεια σου, Συντριβανίση. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Κώστα. Στρατηγέ μου. Έλα, καλημέρα. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ανάποδα θα πάω λίγα χρόνια πίσω θα πάω. Ναι. Λοιπόν, ακούγομαι, έτσι. Καθαρά, ναι. Λοιπόν, θυμάστε εκείνον τον εφοπλιστή που ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ που είχε μια βάρκα και έτρωγε, ναι, να πούμε σαντουιτσάκι με καφέ, ναι, ναι, στην κούτρα. Ο Γιαννούλης Καμπάνης. Γιαννούλης Καμπάνης, κάπως έτσι. Νομίζω. Ναι, με τη βάρκα, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, ναι. Τη βάρκα, ναι. Θυμάστε τον άλλο τον Παπαδόπουλο που πουλούσε με να πούμε τα μαγιό και κάτι. Ναι, τα μαγιό, με τα μαγιό, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Θυμάστε εκείνο το. Πώς λέγονταν,
τον Παγκόνι μαζί με το Μεσολογγίτη, πώς λεγότανε ναι, το... αυτοί. Ο Παγκόνις με, με το Γούμενο. Ναι, ο Παγκόνις. Με το Γούμενο, ναι. Ναι. Αυτοί δηλαδή είναι Μεσολόγγι. Ο ένας από το Μεσολόγγι και ο άλλος από το Αγρίνιο. Για φανταστείτε τι χέρια θέλανε να πάρουν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ναι. να τον κάνανε δηλαδή φωσίρα τάβρου. Ακούγομαι έτσι. Πεντακάθαρα. Λοιπόν, πάλι το ξαναλέω, για να φανταστείτε τι χέρια θέλανε για να πάρουνε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Θεός τον έστειλε αυτόν τον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού, όπως λέγεται αυτή η λέξη, και είναι στη Ρωσία, είναι. Ναι. Εμείς εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουμε ένα μειονέκτημα όλοι. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το δάσκαλο, τον καθηγητή, τον σοφό και έτσι. Ναι. Ενώ πρέπει τις αποφάσεις παίρνει ένας. Άμα ρωτήσεις στο μεταγραφικό χώρο, άμα ρωτήσεις, θα πάρεις χιλιές γνώμες θα πάρεις. Ο ένας θέλει τον Δωμάζο, ο άλλος θέλει τον Γκούδα, ο άλλος θέλει τον Ποτίνο, ο άλλος θέλει τον Τάδε, ο άλλος θέλει τον Τάδε. Τις μεταγραφές πάλι τις παίρνει ένας από εκεί και εκείνος θα δώσει τα λεφτά και ναι. Αυτές θα είναι οι επιλογές σου, ακούγομαι. Πεντακάθαρα, έτσι είναι. Ναι. Και ήρθε που ήρθε ο Θεός που τον έστειλε το Σαββίδι στη Θεσσαλονίκη και πήρε τον ΠΑΟ. Ευλογία. Αυτές όλες οι επιλογές είναι αποκλειστικά, μην είσαστε κοροϊδά και βλάκες, είναι επιλογές του Σαββίδι, είναι ρε, ξυπλάτε ρε, θα κάνει λάθη ρε, θα κάνει ναι. Λάθη φυσικά, ρε. Φυσικά. Θα κάνει πάλι μετά ένα ταμείο. Όταν τελειώνει ο χρόνος, ξυπνάτε ρε ζωγάρα, τότε θα κάνει αυτός απονομή και θα δώσει τις ευθύνες στον κάθε έναν. Είτε λέγεται ποδοσφαιριστής, είτε λέγεται προπονητής, είτε λέγεται γιατρός, είτε λέγεται ό,τι όπως και να λέγεται. Στο τέλος όμως γίνεται το ταμείο, ξυπνάτε πάλι. Μην έχετε προβλήματα με τον κορονοϊό και την αλλεργία και ξεσπάτε στον ΠΑΟΚ. Και σε αυτούς που φοράνε τη φανέλα, είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται ποδοσφαιριστές. Και εγώ σας λέω κάτι άλλο ρε. Έβλεπα τον Μπάφορ χθες με την Άρκη, το χαιρόμουν ρε. Το μόνο που δεν έπαιρνε η μπάλα μέσα. 45 ευκαιρίες και δεν ήθελε να μπει μπάλα μέσα. Και δεν άκουσα αυτή την εβδομάδα. Τώρα θα το πω γιατί δεν το ήθελα όλη τη βδομάδα και το έχω βαρύδιο. Μίλησε κανένας παραγωγός, δημοσιογράφος, όνα τ' άλλο. Ότι δεν μας δώσανε 2,5 πέναλτι και ένα γκολ που ήταν έγκυρο. Ναι, ναι. Τα είπαμε, Μάκη μου. Τη Δευτέρα το είπαμε. Εδώ. Πρέπει να κάνουν νίκη, ρε. Άλλο στο παραμύθι, στο κουβεντιαστό και στο σιγανό και άλλο να γινόταν μια επανάσταση. Και βγάζουν αυτό να τον ηθοποιώ την Πέμπτη που βγαίνει και κάνει κριτική τους διαιτητές. Ναι. Και σου λέει όλα ήταν... Όταν ήταν καλά. Ο Κλάτεμπεργκ. Ναι, ναι. Όπως και να λέει, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Τα δικά μου τα τι βλέπουν, ρε βρε. Έτσι. Είχαμε να πούμε 4,5 πέναλτι που δεν μας δώσανε και το άχυρο τον γκολ. Φυσικά. 100%. Ναι. Άμα γίνει το πέναλτι, θέλω το άλλο. Άμα μας θα δώσουν τα πέναλτι από νωρίς, θα κάνουμε και τη διπλάρα, θα την κάναμε. Άλλο μάτς. Είναι. Έτσι είναι, έτσι. Και θα πούμε αυτή αυτή η ομάδα με τα κίτρινα είναι 82 γκολ έφαγε. Να φανταστείτε τι καλά καπενείο είναι. Ναι. Και χθες πάλι κάνουμε πάλι ευκαιρίες. Ημίχρονο πρώτο ήταν μηδενικό, ήταν το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Το δεύτερο ήταν πάλι δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα μέσα. Έτσι είναι. Αυτά πάλι θα πάρει γιατί έτσι ξεκίνησε. Έχει κάποιο επιτελείο έχει ο Σαββίδης. Αυτά όλα θα τα κριτικάρουνε, αυτό το επιτελείο που έχει και θα δώσουνε αρμοδιότητες ποιος φταίει, ποιος ήταν ο καλός, ο άσχημος, ο κίτρινος, ο κόκκινος και έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει πρωί-πρωί γιατί έφαγε καμιά κλωσιά από τη γυναίκα του και να πιάνει τον ΠΑΟΚ να πούμε πεταμένος. Ναι. Αυτή είναι ρε Κώστα, όλη η αλήθεια. Μάκη μου, να σε ρωτήσω κάτι, μπορώ. Υπάρχει περίπτωση...
Ναι. Μισό δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Πες με βγάζει από τον ιδμό. Όχι, πες αυτό που θες. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η περίπτωση. Ρε τον Πάκου να τον έχετε από κοντά, ρε. Ο Πάκου είναι ένα... Για μένα, κοίταξε να δεις κάτι. Για μένα είναι σήμερα η πιο δύσκολη μέρα. Σε μη καλά ακόμα όταν ο Πάκου κάνει καλά, χορεύει χούλα, χουποδοσφαιρικό, να πω και να κάνω και εγώ τον καραγκιόζη. Εγώ πιάνω σε δύσκολες, να πούμε, μέρες με επιχειρήματα. Α, και το άλλο να μην μου διαφύγει. Και εγώ το άλλο, λίγο πολύ, εγώ να σου πω κάτι, τον Αντρέτσι, επειδή τον έκανε τον πάω πολύ, να πούμε, η μικύκλια που τον έκανε, μ' είχε, πώς να το πω, μ' είχε στεναχωρήσει πολύ. Αλλά τι είχε γίνει εδώ όμως. Σα λέω κάτι, ακούγομαι κότσο, ε. Πεντακάθαρα. Ναι, άκου τώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οικολοσπότης που πριν τέτοιε, ο μεγαλομέτωχος πριν 5 μήνες τον είχε κάνει την προσφορά. Ο κόσμος του Πάου δεν ήξερε τίποτα. 1 εκατομμύριο. Τα μάθαμε στο τέλος. Και τον ξανακάλεσε και τον έκανε όλα τα εγώ του τα έκανε. Και εγώ στέγουμε να πούμε γιατί ένας πρέπει παίρνει τις αποφάσεις να ξυπνάτε αυτά σας αλλήλε Μάκης. Και τον ξαναχάρεσε και τον έδωσε πάλι το συγχωροχάρι. Το συγχώρεσε. Έτσι, ναι. Σε ένα παρατημένο γιο. Και τον ξαναφέρε να πούμε στο σπίτι του. Εγώ θα το σεβαστώ αυτό που σε λέω ήμουν λιγάκι ένα δύο. Γιατί μας έκανε τυχράκια μας και μας έχει κάνει ο Βιερίνια. Ναι. Τώρα το δεχόμαστε πάλι σαν ένα κομμάτι από το ποδοσφαιρικό στερεώμα του ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες. Ναι. Με ακούς κόσμο. Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Πες μου τώρα να μου πεις. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρχει ΠΑΟΚτσής, Μάκη, που να θέλει να χάνει ομάδα για να φύγει ή να έρθει ένας προπονητής? Άκου, όχι, τώρα μην πεις κάτι. Και να ξέρετε κάτι, αυτά που σας λέω εγώ από εμπειρίες δεκαετιών, πώς λέει αυτή τη λέξη, να δεκαετιών, δεκαετιών, ναι. Από εμπειρία υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι ένα, και δημοσιογραφικός χώρος, όχι όλοι, παρακαλάνε να κάνει την γέλα ο ΠΑΟΚ, περιμένουνε. Απαράδεκτο. Να βγούνε να πούμε ή την Παρασκευή, όπως είναι σήμερα Παρασκευή, να κριτικάρουνε παραδείγματος χάρη ή τον προπονητή ή τον ποδοσφαιριστή. Το πιάσε αυτό που σου είπα. Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι. Χθες που παίρναμε την άκρα που χάναμε μάλλον από μια κατεβασιά που έκανε η Άγια, βγάλανε ένα γκολ. Απέσιο, ναι. Γκολ. Και άμα το χθεσινό πάλι απέσιο γκολ ήτανε. Ναι. Με κατά να τα λέτε αυτά, απέσιο γκολ φάγαμε και χθες. Ναι, ναι. Και περιμέναν με την άκρα τώρα σε φέρνω να πάω και εκεί. Γιατί σου είπα ότι υπάρχουν και οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί έχουν κάποιον εγωισμό, πώς να το πω αυτό, τον εγωισμό. Βάζουν το εγώ πάνω από την ομάδα. Όχι, είναι πιο εγώ, ρε, πέσω πιο αλλιώτικα, ρε. Τρελομαλακισμένοι είναι, ρε. Περιμένανε να χάσει ο ΠΑΟΚ, ρε. Όχι το εγώ, δεν πάει το εγώ εδώ. Κατάλαβες, ναι. Περιμένανε να πούμε από το Μετινάι. Κάναμε ένα 0 από μπαρί μας, χάρη με κάποιο λάθος, πάλι κάνανε και κάποια γκέλα και φάγαμε τον κόλ. Και γινότανε 5 ανατροπές και δεν λέγανε παραδείγματος χάρη ότι ας το πούμε δεν μας δίνανε τα μπέναντι, τα γκολ που ήταν έγκυρα και ας έτρεχε ο Πιτσιρίκος να το πάρει μετά από τη χαρά του που έβαλε την μπάλα στο πλεμάτι και πήγε να την πάρει πάλι μέσα στη μέση του γηπέδου. Και το δει αυτή να τη χαρά εκείνος ο Αλιστόβιος ο προπονητής, ο τέτοιος ο διαιτητής. Ναι. Γιατί είχε την αβάντα αυτό το μεγάλο το δίδυ που βγαίνει κάθε Πέμπτη. Και υπάρχουν, σε λέω πάλι θα το πω αυτό, υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ που περιμένουν την γέλα του ΠΑΟΚ. Ξέρει γιατί υπάρχουν με κάποιο ποδοσφαιριστή, με κάποιο προπονητή, κάτι τέτοιο έχουν αρρώστια, πώς να πω, ναι. Αδυνατή. Αρρώστια, ρε παιδί, ναι. Μου, πες είναι τη λέξη να με βοηθάς και εσύ. Έχουν αιμονή, έχουν... κόλλημα, έχουν. Αυτό νομίζω ότι. Ναι, μόνο είναι του τρελοκομείου, ρε. Όχι. Απαράδεκτο. Δεν μπορώ να. Ναι, την αιμονή να χάσει ο ΠΑΟΚ, ρε.
πούμε Παρασκευή την Πέμπτη. Και υπάρχουν και δημοσιογραφικός χώρος, όχι όλοι πάλι, στο λέω. Ναι. Που πέταμε με την Άκη, ήταν να περιμένω να φάμε και το δεύτερο. Ναι. Περιμένω να φάμε για να μπουν πιο τέτοιο, πιο πολύ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ και να είχαμε να λέγαμε μπλα μπλα. Για τους μαλάκες. Κι όμως η Ιθία Δίκη, να πούμε, τους έκοψε τη λαλιά το 94. Στο λεπτό λέω, ε. Ναι, ναι. Δεν αυτά στα είπα και για τον κόσμο και για έτσι. Ο προπονητής άκουσε να δεις κάτι. Άμα βάλεις στο μυαλό σου και πας λίγο πίσω άμα πας, όταν ο προδότης μπορεί να έχει πάρει ό,τι πήρε ο Ρουμάνος, αλλά την κοπάνησε. Εκεί την ώρα σαν ο μεγαλομέτωχος πήγε και πήρε αυτόν, έτσι, ναι. Βέβαια. Προδοσία του Ρουμάνου, το έχουμε πει πολλές φορές, στρατηγέ μου. Ναι, άλλο σύλλο, δεν θέλω να πω ότι ήταν Καριόλης. Ναι. Σε λέω, πήγε και έκλεισε αυτό να τον προπονητή. Ναι, ναι. Αυτός ο προδοσίας, μάλιστα τον έκανε πλουσίο, πάροχα, τον έχει πολύ πλουσίο, τέτοια λεφτά δηλαδή. Ούτε στον κινηματογράφο δεν βλέπουμε. Ναι. Εμείς που παίρνει αυτήν τη στιγμή ο Πορτογάλος. Δύο εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, αυτό να πάλι θα τον κριτικάρουνε, όπως και οι ποδοσφαιριστές που έρχονται και παρέχονται, αυτά τα λέμε χιλιάδες φορές, έχει το επιτελείο του ο μεγάλος ο Σαββίδης να τους κριτικάρουνε. Και όποιος παίρνει 4 και 5 τρέχει πίσω να πούμε στην πατρίδα του, στην χώρα του που να πάει για ψάρεμα. Με ακούς κόσμο. Πεντακάθαρα, Μάκη μου, σε ακούω. Αυτά να λες. Με πολύ όχι προσοχή. Όχι το άλλο και το άλλο και να είχαμε, να λέγαμε και μπλα μπλα. Με πολύ να προσοχή. Να λέτε την αλήθεια, ρε. Η αλήθεια είναι το πιο προσχάρο πράγμα στον άνθρωπο, ρε. Είδες άνθρωπο να χαμογελάει, θα λέει και την αλήθεια. Αυτό. Είδες και λοιπόν, να πούμε, είναι μαλάκας είναι. Σε χαιρετώ να πούμε, Κωνστάκη, γεια σου, να Μάκη, είστε καλά. Γεια σου, σε ευχαριστώ. Παιδιά. Δεν διακόπτει κανένας το στρατηγό. Τα ακούσατε. Αυτή είναι η αγνή, η ανώθευτη άποψη. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Αγουστή. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα μου. Sorry που περιμένατε. Από το στρατηγό στο στρατιώτη. Πάμε. Ωραία το είπες. Φιλέ. Εγώ δεν μπορώ, συγγνώμη λίγο. Δεν μπορώ να... σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο προπονητής. Αυτά παιδιά είναι έτσι. Δεν μπορεί να εύχεσαι να χάνει ο ΠΑΟΚ. Για να ικανοποιήσεις τη δική σου επιθυμία, τον γουστάρεις ή τον γουστάρεις. Μπορεί να είναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ότι θες το κακό, θες να φύγει, να χάσει η ομάδα για να πεις είδες, στο έλεγα εγώ, αυτός δεν κάνει ή ο Δίνα δεν κάνει. Πρέπει να ευχόμαστε όλοι να πετύχει ο προπονητής. Να πάει και να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως το ευχόμασταν και με τον Ρουμάνο. Έτσι, αυτό πρέπει. Είναι η δική μου άποψη, ρε παιδί μου. Και ακούστε με πολύ προσοχή τι λέει ο στρατηγός που τα έχει φάει. Έτσι, τα νιάτα του έφαγε στα τσιμέντα της Τούμπας. Έλα, πάμε, έλα. Για μένα, Κωστή, ο εσύ είναι τίμιος παίκτης, αλλά δεν είναι για όλα τα παιχνίδια, το έχω ξαναπεί. Ναι. Σε παιχνίδι που η ομάδα θέλει δημιουργία, ας έβαζε μέσα τον Ινούα ή να έβαζε τον Τσιγκάρα, να έβαζε έναν άλλο παίκτη ή βάλει τον Ντάγκλας Αγούστο, άμα θέλεις, από την αρχή να βρει και ρυθμό σε όλο το παιχνίδι, γιατί το παιδί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει και στο δημιουργικό κομμάτι και δεξίματα έχει, απλά δεν έχει παιχνίδια. Ναι. Η ομάδα έχει 6 παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει. 2 με την Κράζα, 1 με τον Βόλο, 1 με τον Ατρόμητο, με τον Μετινάκ, με την Ομόνια. Ναι. Περιμένουμε 3 στόπερ πίσω, δηλαδή εγώ το θέλω τον προπονητή, πιο ξύπνιο, πιο ευέλικτο. Έχει 3 στόπερ, βγάλε ένα στόπερ και γέμισε τα χαβ, γέμισε την επίθεση. Περισσότερο τα χαβ για να τάσουν την επίθεση. Η επίθεση μένει ατάιστη, βγαίνουν οι επιθετικοί στο κέντρο για να πάρουν την μπάλα. Κάνουν χιλιόμετρα τζάμπα, κουράζονται παραπάνω. Δηλαδή, το βλέπουμε εμείς που είμαστε απλοί στρατιώτες, απλοί οπαδοί. Και δεν το βλέπει αυτός που έχει την ομάδα 1,5 χρόνο. Γιατί σιγά-σιγά δεν έχεις ότι δεν ξέρεις ποιους παίκτες έχεις και πού ήρθες και τι κάνεις. Έχεις 1,5 χρόνο στην ομάδα. Η ομάδα δεν βάζει την μπάλα κάτω. Δεν παρουσιάζει σχεδόν τίποτα σε πολλά παιχνίδια. Χάνει κάποια ημίχρονα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάλι χαμένο.
Δηλαδή δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, ότι αυτό το σύστημα δεν το βγάζει πουθενά. Τι να πω, δηλαδή συνεχίζει με τρία στόπερ, βγάζει ένα στόπερ, βάζει ένα χαφ να δημιουργήσεις. Μόλις έβαλε, δηλαδή για μένα έβγαλε τον Ζίβκοβιτς από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που ευτυχώς δεν έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, γιατί θα πέφτει κι άλλο η ομάδα, τουλάχιστον τώρα να κάνει ανησυχώτηση δυνάμεων, να βάλουν το κεφάλι κάτω, να δουλέψουν, να δούνε, να κάνουν την αυτοκριτική τους. Είναι χρυσή ευκαιρία τώρα που δεν έχουμε μέχρι την πέμπτη αγώνα, έτσι, να και οι καινούργοι που έχουν έρθει πρόσφατα να μάθουν περισσότερο εδώ πέρα τα κατατόπια. Και να αποκτήσουν αυτοματισμούς. Εγώ είδα ο Μουρκ θα βοηθήσει. Είναι έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτό που έχω δει. Τα δύο μάτς, παιδιά. Ναι. Τα δύο μάτς. Τα 10 λεπτά που είδα στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΧ και εχθές. Μ' αρέσει. Εντάξει. Και βλέπει καλός ή κακός, ο Τζόλακ είναι ανέτοιμος. Ο Σβιντέρσκι ήταν σε καλό φεγγάρι. Εντάξει. Εγώ θα του ξεκινούσα και τώρα, στην ΑΕΧ. Τον Τζόλακ. Θα του έβαζα μαζί, θα ξεκινούσα τον Σβιντέρσκι. Καταλαβαίνεις γιατί το βάζει τον Τζόλακ τώρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Κουστή, όσο τον πιέζει, ο παίκτης πέφτει όμως, αντί να ανέβει. Βάλ τον αλλαγή, μπορεί να κάνει ένα γκολ, θα είναι και άλλοι λίγο πιο κουρασμένοι. Ναι. Θα είναι και αυτός πιο ρεξάτος, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά. Είναι πιεσμένος, φωνάζει ότι είναι σφιγμένος πολύ, μέχρι να ξεμπλοκάρει. Ναι, το γκολ είναι και θέμα αρέντας. Ναι. Φουρμαρίσματος, τώρα βλέπεις τους βιντεάς και σε έκανε σε 10 λεπτά με τον Όφη 2 γκολ. Ας δώσουμε μια συνέχεια τον παίκτη. Έγινε, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε επόμενο. Συγγνώμη μου, περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα και sorry για την αναμονή. Καλημέρα. Σε έχω ξαναπάρει και άλλες φορές. Είμαι ο Νίκος Αργανός. Γεια σου, Νίκολα. Καθημερινά. Γεια σου, Νίκο. Ρε Κωστή, πραγματικά να σου πω την άποψή μου, γιατί βλέπω ότι και εσείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και εμείς του Άρη, με την παραμικρή, ούτε καν ήττα θα το έλεγα για τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ισοπαλίες έχεις φέρει, ρε φίλε, δεν έχεις χάσει. Ναι. Τι γκρίνια είναι αυτή, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ ακούω τους δικούς μου, ακούω και τους δικούς σας, όλοι ξαφνικά γίναν προπονητές κερκίδας. Δηλαδή, ο αντίπαλος, ρε παιδιά, δεν μετράει. Με την Μπενφίκα, με την Μπεσίκτας που είπες ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε, όντως, το είδαμε. Γιατί έπαιξε? Γιατί έβαλε ένα γκολ πρώτος, πήρε ψυχολογία, οι άλλοι δεν παίξαν καλά και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτοί πίσω είχαν ταμπουρωθεί. Άμα κάνεις 800 ευκαιρίες, δηλαδή μην βλέπεις μόνο, συν το γεγονός ότι όλες οι ομάδες, θεωρώ, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρη, δεν έχουν δέσει ακόμα. Ναι, όντως. Τι κρίνει ένα τύρε, παιδί μου, με το παραμικρό. Ο καθένας, αν είχε χαφ, αν είχα μπακ, αν είχα εξτρέμ, αν είχα τέτοια, αν έβαζες ένα γκολ κατά λάθος, θα σου πω εγώ, θα βλέπεις άλλο παιχνίδι. Τότε θα βγαίναμε να λέγαμε, δηλαδή υποθετικά να μιλάμε μόνιμα. Πραγματικά εκνευρίζομαι, γιατί σε αυτά που ακούω έρχονται στο μυαλό και οι δικοί μας οπαδοί. Με το παραμικρό, να διώξουν τον προπονητή, να διώξουν... Συν το γεγονός ότι εσείς, ρε παιδί μου, στον ΠΑΟ και οπαδοί, και λογικό είναι, και εμείς θα το κάναμε, έχετε ανεβάσει στο μυαλό σας τον πύχη πολύ ψηλά. Είναι αυτό που λες, που συμφωνώ μαζί σου. Χαμηλά την μπάλα. Όχι μόνο για τους παίχτες και για τους οπαδούς. Δεν μπορείς να έχεις προσδοκίες μόνιμα και κατευθείαν με το παραμικρό. Όντως, άκουγα και τον στρατηγό πριν που έλεγε το δικό σας. Ηρεμήστε. Και αυτοί οι άνθρωποι, όντως, Κωστή, υπάρχουν ανάμεσά μας. Είναι έτσι στη ζωή τους, είναι στην καθημερινότητά τους. Ναι. Με το παραμικρό θα πρέπει όχι να βγουν να επιβεβαιωθούν. Με αυτό, όχι εγώ στα δηλαδή, έλεγα. Πραγματικά, αυτό το εγώ στα έλεγα. Μας πήγε τόσο πολύ πίσω τόσα χρόνια. Εγώ δεν λέω ότι είναι δεν όλα τέλεια. Να... Δηλαδή, βάλε το εγώ σου κάτω από την αγάπη για την ομάδα. Θα νιώσεις κάποια δικαίωση στο καφενείο που θα πας, ας πούμε, ή στον σύνδεσμο, ή στην βόλτα που θα κάνεις, που θα πεις είδες εγώ στα αγαπή. Πρέπει να εύχεται ο καθένας να πετύχει ο προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει λιβάνισμα ή ωρεοποίηση της κατάστασης. Θα κάνουμε την κριτική, αλλά όχι στην ισοπαίδωση. Το φωνάζω χρόνια, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να τα γκρεμίζουμε όλα. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Μπορεί να διαφωνεί ο άλλος. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι, βρες τον τρόπο, φτιάξ' το. Σ' ακούω καθημερινά που λες ότι η ομάδα σας, όπως και η ομάδα μας και όλοι, έχει ανάγκη στα δύσκολα. Και όπως φυσικά. Επίσης να προσθέσω... Μας το πανηγύρι είναι εύκολο. Είναι... Μπράβο, είναι και τύχη. Είναι και τύχη. Και αυτό. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Δεν δηλαδή το έχουμε τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ή αγαπάς την ομάδα ή όχι. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, τελευταίο και κλείνω, να μην κρατά τον χρόνο. Δεν έχασες κιόλας. Ισοπαλία έφερες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και λίγο πιο χαμηλά τον πύχη. Μην νομίζεις ότι
στο μυαλό των οπαδών εννοώ, έτσι, όχι οι προσδοκίες ομάδας, φυσικά όλες οι ομάδες χτίζουν ναι. για το καλύτερο. Αλλά και στο μυαλό των οπαδών, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, υπολόγισε και τον αντίπαλο. Δεν φταίει ο Φερέιρα που οι άλλοι ταμπουρώθηκαν πίσω και εσύ δεν μπόρεσες να περάσεις την μπάλα και να βάλεις τον γκολ. Ναι. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να βρεις τρόπο όταν ο άλλος ταμπουρώνεται, να το, αυτό το πράγμα να το λύσεις. Αυτό είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι. Συμφωνώ, Κώστη, αλλά δεν μπορείς να τον κάνεις, δεν μπορείς να τον κάνεις και υποδείξεις. Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις στη δική σου τη δουλειά. Ακριβώς. Εμείς βλέπουμε, συζητάμε, κουβέντες, δηλαδή τώρα εγώ διαφορώ, εγώ θα σου πω, τι εγώ θα σου πω ρε φίλε. Το βλέπουμε, το σχολιάζουμε, κάνουμε την κριτική μας, αυτό. Μα πραγματικά, και το κλείνω κιόλας να μην σε τρώω άλλο τον χρόνο, πήρα μόνο και μόνο γιατί ένιωσα αυτή τη μιζέρια για την κρινιά. Την ίδια έχουμε κι εμείς. Ναι. Ορισμένοι οπαδοί, δηλαδή, εκεί Άξι, να επιβεβαιωθώ. Πάντα υπάρχει πιο κρινιά. Δεν έλεγα εγώ. Ναι, δεν είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, έγινε. Πολύ, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Έλα. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Έλα. Λοιπόν, περιμένατε, ήταν 2-3 που περιμένατε αρκετή ώρα και απολογούμε. Έλα. Okay. Κώστα, αυτό που θέλω να πω είναι, πρέπει όμως να σταματήσω και δικαιολογίες. Πέρσι είχαμε δικαιολογία, όχι η παιδιά δεν είναι δική του ομάδα. Φέτος έχουμε τη δικαιολογία. Μιλάς για τον προπονητή. Όχι, δεν το έχουν φέρει παίκτες. Για τον προπονητή μιλάς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται όμως, ξέρεις κάτι, τα καλά είναι μαζί με τον Ρέμπε, τα άσχημα φταίει ο Ρέμπε. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Ναι, βέβαια. Ο προπονητής έχει τη δική του ευθύνη, ο τεχνικός διευθυντής επίσης έχει και αυτός το δικό του. Όπως παίρνει τα εύσημα στα καλά που έκανε, έτσι θα ασκείται και κριτική. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις κρυφτούμε, λέω ότι είναι λάθος. Και στη μία, αν δεν τον επενέσει το καλό που έκανε, με την Μπενφίκα, με την Μπεζίκτας, έτσι, το ότι έβαλε τους νέους και παίξανε, ότι η ομάδα τρέχει. Αλλά και στην άλλη περίπτωση που κάνει λάθη, να αγιοποιείς και να κάνεις την παλαβή, τη στραβή. Έτσι λέω αυτό, παιδιά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζω τη δική μου άποψη στο μικρόφωνο. Μπορεί να διαφωνείτε και οι 50.000 και 100.000 πώς είναι, όλοι. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση του πράγματος. Έτσι. Ούτε σας επιβάλλω, ούτε επιβάλλω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αυτό θα κάνετε. Άλλο αυτό το χούι ραδιοφωνατζίδων στην πόλη. Εγώ θα σου πω. Γιατί ρε, ο άλλος που σ' ακούει είναι λιγότερο έξυπνος από σένα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι. Και στην οπαδία μας όμως λένε, ξέρεις, δεν είστε προπονητές γιατί μιλάτε. Προφανώς δεν μιλάμε γιατί είμαστε προπονητές, αλλά νομίζω ότι όντως και ποδοσφαιράνθρωποι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για αυτό που βλέπουν από τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο τώρα αλλά και πέρσι. Ωραία. Αν επίσης αυτή τη δικαιολογία, το ότι μη μιλάτε, κάνουμε κακό στην ομάδα. Επίσης λάθος. Δεν, εντάξει, δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Σιγά με κάθε το εκάστοτε Φερέρα να ακούει τον Τζοτσαρό και τι λέει στην εκπομπή για να παίξει ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε τι κλίμακα το κάνουμε. Το μη μιλάτε, δηλαδή το μηδέν, είναι λάθος. Όπως είναι το 10, το μπούλο από καθήλωση, ξεφτύλα, έτσι αλλιώς. Υπάρχει το ενδιάμεσο που είναι ενδιαφέρομαι για αυτό που βλέπω, με νοιάζει, αν δω κάτι στραβό θα το πω, μπορεί να είναι λάθος η άποψή μου. Στην κριτική που δεν. Αλλά όχι ρε παιδιά, εξευτελισμός, διαπόμπευση, έτσι. Είναι το άλλο άκρο. Είναι το άλλο άκρο. Υπάρχει το ενδιάμεσο, γιατί ενδιαφέρεσαι για αυτό το πράγμα. Όπως ενδιαφέρομαι για το παιδί μου, θα το μαλώσω αν δω που θα κάνει κάτι λάθος. Έτσι και όταν δω κάτι στραβό στην ομάδα, νιώθω ότι είναι καθήκον μου να το πω. Αν σιωπήσω, αν αγιοποιήσω, αν υπνοτήσω, θεωρώ ότι συμμετέχω σε αυτό και είναι λάθος. Έτσι παιδιά, υπάρχει το ενδιάμεσο. Ναι. Αν μας άκουγε πάντως. Σίγουρα θα άλλαζε κάποια πράγματα που τόσο καιρό λέμε και ξαναλέμε, δεν γίνεται να παίζουμε ένα σύστημα. Εγώ λοιπόν θα ξαναπώ και να κλείσω γελός, γιατί δεν θέλω να κρατήσω την γραμμή, ότι πέρσι όταν πρώτο είχε έρθει ο Φερέρα, είχε ξεκινήσει να παίζει 4-4-2 άθλημα. Ναι. Και έλεγε ναι. Και λέγαμε ότι γιατί παίζει αυτό το σύστημα, αφού ο Λουτσέσκου παίζει άλλο σύστημα, μη πας να αλλάξεις τόσο απότομα την ομάδα, δεν έχεις παίκτη για να παίξουμε αυτό το σύστημα. Ναι. Το τέλος ναι, που είχε αλλάξει. Στα play-offs. Ναι, στα play-offs. Καταλήγει σε αυτό το σύστημα. Με τους τρεις. Αυτό όμως ήταν μια λύση ανάγκη. Γιατί έβλεπε ότι είχε αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Ξεκινάει η νέα χρονιά που πάει να στήσει εντελώς μια καινούργια ομάδα. Και αντί να ξαναγυρίσει στο αρχικό του πλάνο, το ότι εμένα μου αρέσει το 4-4-2 και πρέπει να πάρω παίκτες που να υποστηρίζουν αυτό το σύστημα, συνεχίζει το 3-4-3. Ναι, γεια του με χαρά. Τι να σου πω. Αλλά μόνο το 3-4-3. Και επίσης, ενώ ο σκοπός του 3-4-3 είναι να σφίξει την άμυνα, εγώ λοιπόν δυστυχώς βλέπω στα τελευταία μας, μόνο μία ή δύο φάσεις του αντιπάλου, ναι. Θα καταλήγουν γκολ. Ναι, ναι.
Δεχτήκαμε δύο φτηνά γκολ και με την ΑΕΧ και χθες. Αυτό είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και τελικά δηλαδή αυτό που καταφέραμε είναι και να μην κρατάμε την άμυνά μας πίσω, αλλά και με αυτό το σύστημα να δυσκολεύουμε την επίθεσή μας μπροστά. Ναι. Το ενθαρρυντικό στην όλη ιστορία, γιατί λέμε τα αρνητικά, τα βλέπουμε, το ενθαρρυντικό είναι ότι η ομάδα δημιουργεί τις ευκαιρίες. Εμένα αυτό με παρηγορεί. Δηλαδή, όταν αυτές οι φάσεις μετουσιωθούν σε γκολ, όταν ξεμπλοκάρει ο Τσόλακ ή όταν βάλει και δεύτερο επιθετικό ή αν παίξει με δεν εξετάζω τον τρόπο. Αλλά όταν αυτή η δημιουργία που υφίσταται, τη βλέπουμε, έτσι. Το βλέπουμε ότι η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο και χθες, παρό στο πρώτο ήταν δεν υπήρχε, στο δεύτερο δημιούργησε ευκαιρίες. Πρέπει αυτό που είναι το θετικό στοιχείο αυτού του παιχνιδιού, με ό,τι σύστημα και να είναι, έτσι, να μετουσιωθούν οι ευκαιρίες σε γκολ. Όχι στις 15 μία, στις 3 μία. Έτσι, παιδιά. Να γίνουμε ουσιώδεις. Δεν γίνεται αυτό. Την μπάλα, μεγάλη υπόθεση. 70% κατοχή. Φίλε, δεν κερδίζεις. Πήραν μουντιάλ ομάδες. Πήραν μουντιάλ ομάδες. Πήραν Europe εθνικές ομάδες. Euro. Έτσι. Πήραν Champions League. Γιατί στις τρεις ευκαιρίες, τις δύο τις κάναν γκολ. Η ουσία είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει να κάνει όμως και με την ψυχολογία. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα μεμονωμένο. Ένας τα βάζει ή δεν τα βάζει ο Τσόλακ, ας πούμε, ή ο Σφιντέρσκι. Είναι πολλά πράγματα. Και ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις, μπορεί όντως η ισοπαλία να μην είναι καταστροφική, αλλά για την εποχή Ιβάν δεν είναι επιτυχία. Μάξι. Φυσικά. Προφανώς και ο Ιβάν και ο λαός του ΠΑΟΚ ζητάει πολύ περισσότερα από τις ισοπαλίες. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για μένα είναι υγεία ο οπαδός του ΠΑΟΚ να μην είναι ευχαριστημένος μετά από τη χθεσινή ισοπαλία. Για μένα δείχνει πράγματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και να συζητάμε σαν να είναι ήττα. Είναι αντίδραση υγιής. Έτσι. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Κωστα. Έλα Κωνσταντίνε μου, και sorry που περίμενες. Καλή... Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Ναι. Όπως είπε και ο Στέλιος, όταν μιλάει ο στρατηγός, οι στρατιώτες του, οι παλιοί στρατιώτες... Δεν υπάρχει. Το είναι, το έχω πει πολλές φορές. Είναι τεράστια υπόθεση. Δεν χρειάζεται να λέμε για τον άνθρωπο τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά τα είπε. Όλοι οι ακροατές τα είπαν καλά, Κώστα. Αλλά εγώ βλέπω ότι έτσι όπως μας έπαιξε η Ομόνια, θα αντιμετωπίσεις... Πολλές φορές. Εκτός τον Ολυμπιακό και τον Άρη, ας το πούμε, και την ΑΕΚ, που την ΑΕΚ την ψιλοαντιμετώπισες όλος τους άλλους. Ναι. Αυτό λοιπόν, θα υπάρχει. Δεύτερον, σφιχτές άμυνες, ταμπούρι, πούλμαν. Μπράβο, σφιχτή άμυνα. Ναι, όλοι πίσω. Δεύτερον, ένα γκολ στην αντεπίδυση και... Ναι. Ναι. Έχω, ας πούμε, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, αλλά έχω, ας πούμε, έτσι ένα παράπονο, γιατί είμαι και άμπαλος, εντάξει, δεν ξέρω από πολλά πράγματα, ό,τι βλέπω. Η μη χρησιμοποίηση τόσο πολύ του Τζιόλι και τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Για μένα. Λοιπόν, αυτό με ανησυχεί, γιατί ο Τζιόλις ξεκίνησε δυνατά το παιδί. Και στα ευρωπαϊκά, τέλος πάντων, ο προπονητής τα ξέρει τα συστήματα. Λοιπόν, μετά τώρα που πάμε. Πάμε ότι λείπει ο Κρέσπο, η άμυνα δεν πάει καλά. Λείπει ο Καντουρί, δεν πάει το κέντρο. Έφυγε ο Άκπομπ, τι θα γίνει μπροστά. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το τελειώσουμε. Τελείωσε. Για μένα. Δεν μπορούμε να λέμε λείπει ένας. Έχεις το ρόστερ. Με τους παρόντες. Ειδικά αυτούς που φύγαν. Ειδικά αυτούς που έχουν φύγει από την ομάδα. Ο τραυματίας θα επιστρέψει. Τώρα, να καθόμαστε να μυρολογάμε για τον Άκπομ, ναι. Για τον, ξέρω εγώ, τον Πέλκα. Παιδιά, τελείωσε αυτό. Όταν έπαιζε το βρίζαμε. Αφήστε το. Ακριβώς. Μην θυμίσω τώρα τι λέγανε για τον Πέλκα, έτσι πολύ. Τώρα με τους παρόντες. Οι παρόντες γράφουν την ιστορία, όχι αυτοί που έφυγαν. Έτσι. Εμένα μ' άρεσε πολύ ο Αγκούστο που μπήκε το παιδί, ας πούμε, μετά από μήνες ότι έδειξε στοιχεία. Βλέπω και οι Αυστριακοί πάνε καλά. Θέλουν χρόνο τα παιδιά να βρεθούν και με τον Τζόλακ. Και θα πω και κάτι τελευταίο στο φίλο τον Αργιανό, τον Νίκο, γιατί σε ακούν πολύ Αργιανοί, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, μίλησε παλικαρίσια και στα ράτα το παλικάρι. Θυμάμαι, απευθύνομαι Κώστα σε όλο το ακροατήριο και στον Νίκο τον Αργιανό, όταν πήρανε τον Αμπρέο οι Αργιανοί, τον Κρασκιάν αυτός, είχαν πολύ καλή ομάδα, ένας φίλος μου, ξέρεις τι με είπε, σοβαρό παιδί, αδερφός, σοβαρά μου το είπε. Η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία για τον Άρη φέτος. Δηλαδή ο κόσμος έχει και τρελές απαιτήσεις καμία φορά. Του λέω κάτσε ρε άντερφε. Ναι, πρωτάθλημα θα πάρουμε λέει. Εντάξει, να έχω έναν τώρα λέει πρωτάθλημα Άρη. Άντε, τρελαίνες. Τράβαρε κατά εκεί τώρα μιλάμε. Λοιπόν, με μπάρεσε που με επιχείρημα του μιλάει. Τράβαρε κατά εκεί. Ναι, τράβα κατά εκεί να με τρελάνε. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι οι Αριανοί λένε ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Χαίρονται που είναι εκεί. Χαίρονται που είναι εκεί. Άλλο στο χαβά. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Έτσι. Καλά κάνουν. Λοιπόν. Κάναν καλή διαχείριση τα χρήματά τους οι ανθρώποι. Πήραν παίκτες, τους βγήκε. Φυσικά. Μα τι θα τους κατηγορήσουμε που χαίρονται που είναι πρώτοι.
Χαίρονται που είναι πρώτοι. Γιατί να μην χαίρονται, φυσικά να χαίρονται. Και όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Περίπτερας, τώρα είμαι εκεί και θα το χαρώ. Αύριο μπορεί να μην είμαι. Βεβαίως. Ξέρει ο άνθρωπος τις δυνάμεις. Ενώ εμείς, Κώστα, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει μια ομάδα για να χτυπάμε τώρα το πρωτάθλημα. Εδώ και 4-5 χρόνια. Έτσι παλιά πρέπει αυτό να είναι. Δεν λέγαμε και έτσι, πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, Κωστάκη, θα έλεγα για τον οπαδό, τον Σαουδάραβο αυτόν, τον Τσιμπερά, να πούμε. Τι λέει ρε ο άνθρωπος, τι μας έβαλες, να πούμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω και όλα τα παιδιά που μίλησε εχθές. Φιλιά. Όλη την παγκόσμια η βόλτα. Πόσο λοιπόν, το χαίρομαι αυτό. Παιδιά, φιλιά πολλά. Όλα θα πάνε καλά. Γεια σου, να είμαστε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Παρεπιπτόντως, δε, δική μου ατόπιμα, δεν ευχαρίστησα όλους εσάς που εχθές κάναμε την παγκόσμια βόλτα και επικοινωνήσαμε μέσα από την εκπομπή, στο pre-game του αγώνα. Και όλους εσάς που δεν πρόλαβα να πάρω και περιμένατε και όλους σας μας στείλατε, θα το κάνουμε αυτό, θα απλωθεί κι άλλο. Θα το ενισχύσουμε, πιστά θα το τηρήσουμε, να σας συνδέουμε με την πατρίδα, με την Τούμπα, με τη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ, τις βραδιές του Europa League. Το χαίρομαι με όλη μου την ψυχή, είναι από τα πράγματα που έρχομαι με όλη μου την, όπως έρχομαι με όλη μου την διάθεση κάθε μέρα για την εκπομπή την πρωινή, κάθε μέρα. Λοιπόν, με την ίδια όρεξη και με την ίδια τρέλα έρχομαι για να κάνουμε αυτή τη βόλτα και να συνδεθούμε με εσάς που συνδεόμαστε παντού πάνω στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Αν έχετε hands free, βγάλτε το. Γιατί σας ακούμε με πολύ βάθος. Ναι. 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 Εγώ. Βεβαίως. Σας ακούμε. Είμαι από το Δίον. Είμαι στα χρόνια του γιού σου. Στα δικά σου χρόνια. Είμαι ο Κιτρινοπλός. Ναι. Ακούτε. Σας ακούω, αλλά με πολύ βάθος όμως. Πείτε μου. Ναι. Εγώ είμαι που έστειλα τον Κιτρινοπλό στον Κοκκινοπλό. Τώρα τον έστειλα στο Σαρανταπορο. Τον Χρήστο. Τρία άρπαξη. Τον Χρυσάρα. Το Φιβά. Εγώ είμαι ο Στράγκος. Μάλιστα. Μάλιστα. Είμαι Στράγκος. Πρώτη φορά σε παίρνω, ακούω την εκπομπή σου. Να σε καλά. Είσαι πολύ ωραίος. Να σε αλλά έχουμε ομαδάρα που δεν κολώνει. Θα το βρούμε τον τρόπο. Θα τα βρούμε στο τέλος. Ο τρόπος είναι τον βρήκαμε τον τρόπο. Τον βρήκαμε. Έχουμε ομαδάρα που δεν κολλάνε. Και θα τους καθαρίσουμε όλους. Κίτρινους, μαύρους, κόκκινους, μπλε. Όλους. Να σε χαρώ. Εγώ να σε χαρώ. Εγώ να τις κόσουμε τις χαϊκάρας ο παδός. Άστο. Χρήστο. Κάτσε να γιάνει. Τώρα που δω κουστί του λέξερος. Τρία από την Μπράγκα ρε. Από την Μπράγκα ρε. Τρία έτσι. Τρία. Τρία από την Μπράγκα, πάμε για οφθαλμίατρο. Τι αυτά, τι. Το Λιβάγια, έχεις θέμα με το Λιβάγια. Τον έβαλε και τον ξαναέβγαλε. Να ξέρεις, έχουν γίνει μανούρες εκεί. Ο Λιβάγια λέει είναι παιχταράς ο Χρυσάρας. Θα δεις από αύριο που θα του στείλει ο Τίγρης αυτό. Εξέδρα. Έγινε, παιδιά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ναι. Μην κολώνεις, είναι όλα δικά μας. Να είσαι γερός, ευχαριστώ. Φιλιάδρος εκεί στην παρέα. Για πάντα εκάρα. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Μεγάλες στιγμές στην Πιερία. Ναι, γεια σας, μην καλείτε άλλο. Έλα ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μην καλείτε άλλο, έλα Βασιλάκη μου. Αυτοί οι τρεις που είναι μέσα παιδιά, γιατί πάμε σε τέλος εκπομπής. Έλα Βαλενιδωράκη. Εγώ θα είμαι σύντομος. Έλα Βασιλάκη. Θέλω να πω το εξής. Ναι, θέλω να πω το εξής στους φίλους του ΠΑΟΚ, στα ζουμουσάκια που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, αυτή τη στιγμή η ομάδα πραγματικά χρειάζεται τη βοήθεια. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς το λέω με πίκρα, από μέσα δεν γίνεται τίποτα από την ΠΑΕ και από το επιτελείο γενικά. Τι θέλω να πω, θα υποστούμε αυτόν τον άνθρωπο όσο Σαββίδης τον πληρώνει, γιατί η ρήτρα του είναι τέτοια που δεν μπορεί να τον απολύσει. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω, θα τον υποστούμε, γι' αυτό καλό είναι. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, να σοπάσουμε στην κυριολεξία. Γιατί μόνο κακό κάνουμε παρά να βοηθήσουμε. Οπότε, όσο Σαββίδη θα τον κρατάει, εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε, να τον αδειάσουμε. Ούτε τον Σαββίδη, μα φυσικά ούτε και τον προπονητή. Αφού το θέλει αυτός. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Υπομονή, όσο Σαββίδη θέλει τον Φερέιρα, θα τον υποστούμε. Καταλάβαμε. Αυτό ήθελα να πω, να έχεις μια όμορφη μέρα. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Όχι, πάμε εδώ, τελευταίος. Πέσαμε, πάμε εδώ, τελευταίος. Ναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Μαζί κλείνουμε, τελευταίος. Έλα. Α, το καλύτερο. Λοιπόν, πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν,
έχεις έναν παίχτη που λέγεται City, ο οποίος κατέχει πάρα πολύ καλά την μπάλα, αλλά δεν σκέφτεται. Και για να μάθει να σκέφτεται πρέπει να του τα μάθει ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα δεν μπορεί να του τα μάθει. Δεύτερον, η ομάδα χρειάζεται επιγόντως χαφ. Επιγόντως. Έξι. Ο Καντουρί... Έξι ή οχτώ. Ο Καντουρί είναι... Οχταράκι θέλει. Το ποδόσφαιρο σήμερα παίζεται με δύο οχτάρια. Ο Καντουρί είναι γυάλινος. Αυτά που λένε και βγαίνουν και φωνάζουν, ανανεώστε τον και ξαναανανεώστε τον, να τον ανανεώσω γιατί, για να μου παίξει τη μισή χρονιά. Χρειάζεται επιγόντως. Από τη στιγμή που ο Μίσης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, χρειάζεται επιγόντως παίχτη. Και επιτέλους αφήστε τους να δουλέψουν όπως πρέπει, να δουλέψουν. Ο Ρέμπε στο Μακεδονία Παλάς που τον έχω δει 3-4 φορές, δεν σταματάει να μιλάει στο τηλέφωνο, δουλεύει 12 με 14 ώρες την ημέρα. Ήδη για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ αδερφέ, σε ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Σε ευχαριστώ, κλείνω, να είσαι γερός, να είσαι γερός, ευχαριστώ όλους. Θυμίζουμε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εξαιρετικά και πεντανόστιμα εκλεκτά φαγητά απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια και με το χώρο δίπλα με άπλα. Τα τραπέζια με το πρωτόκολλο, εξαιρετικά, όποιος πήγε, όποιος είναι λάτρης του καλού κρατικού θα κολλήσει εκεί. Φυσικά, καυσόξυλα φυτάς, τα πάντα βελανιδιά, οξιά, αποθηκευμένα εδώ και καιρό για να είναι ξερά και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνο και ήδη τακιού. Στην Όλγας, Βασιλής Όλγας 206, καυσόξυλο φυτάς. Και βέβαια, Τέντα Home, 36 χρόνια, αυτός είναι πρωτοπόρος στην Τέντα, στην αντιενεμική ζελατίνα, στους ανεμοφράχτες, up down, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα και με χώρο εκθεσιακό στην Πολύχνη, στην Αγνώση Στρατιώτη, όπως ανεβαίνετε στο νούμερο 92. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Έρχεται φοβερό δίδυμο Κόλκα Μπατμανίδη, Μπατμανίδη Κόλκα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.